Εδώ είμαστε. Γεια σας. Καλησπέρα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 στο Λίμπερο 107,4. Θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Θα έχουμε και συνέντευξη με τον Γιάννη το Κούμπο. Το έχεις κανονίσει? Ναι, ναι, έχουμε κλείσει το Γιάννη το Κούμπο. 12.30. 12.30, μία παρά. Ωραία, να μας πει τι έγινε χθες. Στο NBA. Στο Ορλάντο. Στο Ορλάντο. Όπου γράφτηκε ιστορία φυσικά. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, να το πούμε και αυτό. Στέριο, πάει και ο Αυγούστου. Ο Ελληνάρας από κάτω, ναι, αλλά τότε. Ναι, αλλά όταν, όταν οι λευκοί και τα λοιπά δεν κάνατε τίποτα. Ή όταν τα παιδάκια. Ναι, ράβουν τα ρούχα. Με ένα ευρώ τα παπούτσια. Στην Ινδοκίνα, ναι. Αυτό, στην Ινδοκίνα, ναι. Στην Ινδονησία. Λοιπόν, δεν κάνατε τίποτα κτλ. Είναι ένα θέμα πάντως πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Όντως, πολύ σημαντικό. Γιατί μετά την κίνηση των Milwaukee Bucks, για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν ενημερώθηκαν, να πούμε ότι τα ξημερώματα, μάλλον στις 11 χθες το βράδυ, έπαιζε Milwaukee Bucks Orlando Magic για τα playoffs του NBA. Μετά την επίθεση σε έναν μαύρο Αμερικανό ονόματι Blake από αστυνομικούς, οι οποίοι του έκαναν παρατήρηση, του είπαν σταμάτα, αυτός πήγε στο αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν, 30 άτομα τον πυροβολούσαν στην πλάτη. Απίστευτο, ναι. Ναι. Αυτός μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και από πίσω ήταν 3 άτομα και τον πυροβολούσαν στην πλάτη συνέχεια και έζησε. Ζει ακόμη. Ζει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Πώς ναι. Θα είναι ο άνθρωπος. Όπως ήταν λογικό, αυτό προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις και αυτό μετά τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τόσες επιθέσεις εναντίον μαύρων από αστυνομικούς, λευκούς κτλ. Λοιπόν, και οι Milwaukee Bucks αποφάσισαν να μην κατέβουν στον αγώνα. Στο πέμπτο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, ναι, στο παιχνίδι με το Ορλάντο. Αποφάσισαν να μην βγουν από τα αποδυτήρια, μείναν στα αποδυτήρια. Το Ορλάντο είχε βγει ήδη. Αποχώρησε λίγο μετά και το Ορλάντο. Αποχώρησαν οι διαιτητές. Το παιχνίδι, εντωμεταξύ, πολλοί με ρωτούσαν και πολλοί ρωτούσαν γενικά στα social media. Τώρα χάνουν το παιχνίδι, μηδενίστηκαν κτλ. Όπως στην Ελλάδα, ξέρεις. Εδώ στην Ελλάδα τρογόμαστε. 20-0 η Ορλάντο. Τρογόμαστε με αυτά, ναι. 20-0 το Ορλάντο και 3-2 το σκορ της σειράς. Δεν είναι έτσι. Το παιχνίδι αναβλήθηκε. Λίγο μετά αναβλήθηκε και το παιχνίδι των Lakers με τους Blazers για τον ίδιο λόγο. Είπαν οι ομάδες εμείς δεν κατεβαίνουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το NBA ανέβαλε όλη την αγωνιστική και τώρα μετά από αυτό αναβλήθηκαν παιχνίδια και στο baseball και στο soccer που είχαν και σε άλλα αθλήματα στην Αμερική. Οπότε αυτό προκάλεσε, όπως είναι δεδομένο, αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και τώρα συζητάνε μέχρι να σταματήσει και όλη η σεζόν στο NBA. Τέλος, να μπει λουκέτο. Πιθανό το βλέπω. Όπως είναι λογικό, αυτό βεβαίως προκαλεί πολλές συζητήσεις. Είναι ένα κέρδος, δηλαδή το να βγεις μπροστά, να κάνεις μια διαμαρτυρία και να προκαλέσεις όλη αυτή την αναταραχή. Τέλος πάντων, να προκαλέσεις έναν προβληματισμό, μήπως και λυθεί το πρόβλημα. Που φυσικά δεν θα λυθεί στην Αμερική. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του ρατσισμού στην Αμερική και της αστυνομικής βίας. Είναι δεδομένο. Εκεί, άμα σου πει ο άλλος σταμάτα και αναπνεύσεις, θα σε πυροβολήσει και θα πει είχα το δικαίωμα να τον πυροβολήσω. Γιατί, το δικαίωμα, ναι. Γιατί κινήθηκε. Έτσι. Στην Αμερική, άμα σου πει, σταμάτα τα χέρια ψηλά κτλ. Και δεν σταματήσεις, δεν κοκαλώσεις, δεν πέσεις κάτω, μετά σε πυροβολεί, αν θέλει. Που συνήθως οι περισσότεροι, επειδή είναι γκάγκες οι αστυνομικοί εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, σε πυροβολή και βγαίνει καθαρός. Λέει ότι του έκανα την προειδοποίηση. Ήμουν σε αυτό άμυνα. Όχι. Άμα σου κάνει προειδοποίηση και δεν σταματήσεις, έχει το δικαίωμα να σε εξουδετερώσει, όπως λέει ο νόμος, με όποιο τρόπο αυτός θέλει. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, πυροβόλαντος στα πόδια. Τρία άτομα είναι μέσα στο αυτοκίνητο πεσμένος αυτός και τον πυροβολάνε στην πλάτη. Κώστα, πλέον υπάρχουν και τα τέιζερ, υπάρχουν 1000. Ναι, γιατί και ο Έλληνας δεν σκοτώθηκε από τέιζερ. Έπαθε καρδιακή προσβολή. Το χτυπήσανε με τέιζερ, έπεσε κάτω και πέθανε. Ένας Έλληνας. Και τότε βγήκαν πάλι οι δικοί μας, δεν λέτε τίποτα για τον Έλληνα, μόνο για τον μαύρο λέτε κτλ. Θέλετε να φάτε τον Τραμπ κτλ. Ναι, είναι τα γνωστά. Ο Ελληνάρας που τα ξέρει όλα. Όντως είναι πολύ σημαντική κίνηση. Θα δούμε τι εξελίξεις θα φέρει. Και φέρνει εξελίξεις γιατί όντως δημιουργείται τώρα μια τέτοια κουβέντα. Ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και ότι τους βάζουν κάποιοι τους παίκτες και ότι ο Λεμπρόν και τα λοιπά που κάνει κουμάντο στο NBA είναι από εκεί η μεριά από τον Biden και θέλουν η elite θέλει να φάει τον Τραμπ ο οποίος τους χαλάει τα σχέδια και γιατί δεν κάνανε διαμαρτυρία όταν βομβάρδιζαν το Βελιγράδι. Το διάβασα και αυτό. Όταν βομβάρδιζαν το Βελιγράδι
Και όταν ο Γκρέγ Χότζες είχε πει στον Τζόρνταν που το έλεγε στο ντοκιμαντέρ, θυμάσαι? Που του είπε για ένα παρόμοιο περιστατικό, για έναν λευκό γερουσιαστή υποψήφιο που ήταν ρατσιστής, να μην κάνουν ένα παιχνίδι. Και τότε ο Τζόρνταν είπε: ναι, αλλά πουλάω Nike και στους λευκούς. Και δεν έγινε τότε. Τώρα γιατί το κάνετε? Θέλετε να φάτε τον Τραμπ ο οποίος σας χαλάει τη μαγιά κτλ. Αυτό και μόνο. Ας έχει, μείνουμε στην ουσία, Κώστα. Έχει δημιουργήσει μια συζήτηση. Πάλι κέρδος είναι, εγώ νομίζω. Στην ουσία της κίνησης. Δεν έχει γίνει παρόμοια στα ελληνικά δεδομένα, γιατί νομίζω ότι γενικότερα οι Έλληνες αθλητές δεν έχουν κέρδος. Δεν πήγαν να κάνουν ένα μποϊκοτάζ με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο και οι διεθνείς των μεγάλων ομάδων, η Πανθηναϊκή και ο Ολυμπιακή, δεν είχαν συμπαρασταθεί και χάλασε και έσπασε η απεργία. Τότε είχαν πάει για απεργία, αν θυμάσαι. Δεν έχει ο Έλληνας αθλητής το στένος. Τι έγινε? Τα ακουστικά του. Τα ακουστικά του. Χρόνια πολλά, Σταυρό. Χρόνια πολλά, Σταυρό. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Πω, δικά σου είναι όλα. Δικά σου, Σταυρό. Πώς περνάτε, παιδιά εδώ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τέλεια, τέλεια, τώρα τέλεια. Μόλις βγει ο συνάδελφος, Ζάναξ. Γιατί δεν βάζουμε χωρίς τα Ζάναξ, πλάκα-πλάκα. Πλάκα-πλάκα, όντως. Λοιπόν, αυτά για το NBA. Αυτά για το, θα τα πούμε και πιο μετά, ίσως και πιο αναλυτικά. Ίσως έχουμε και μια συνέντευξη γι' αυτό. Όσοι πέρα από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Ας ελπίσουμε ο Γιάννης να είναι συνεπής στο ραντεβού. Ναι, και να μας βοηθήσει και κινητή τηλεφωνία. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνικά. Στα ελληνικά, όσοι είδατε το χθεσινό ματς μεταξύ της Ξάνθης και του Απόλλωνα Σμύρνης, μιλάμε για παροδία. Συγγνώμη, να σε διακόψω. Η Ξάνθη με 17χρονα, 18χρονα ναι. παιδιά. Και ο Απόλλωνας Σμύρνης με 12 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχε χάσει ήδη, έχει χάσει, ήδη χάσει 14, αλλά οι 11 του Απόλλωνα ήταν πιο έμπειροι από Β' Γ' Εθνική γενικότερα. Η Ξάνθη, ξαναλέω, με παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19 να παίζει μια κατηγορία. Ανεξάρτητα εάν κάποιος συμπαθεί την Ξάνθη ή τον Απόλλωνα ή δεν συμπαθεί κανέναν, αυτή η κατάσταση, Κώστα, είναι παροδία. Ναι. Όπως παροδία θα είναι και ο τελικός που θα γίνει 30 Αυγούστου με τα περισσότερα τα ρόστερ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραδοσιακά διοικείται από ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να διοικήσουν ούτε ψιλικατζίδικο. Είδες διαφήμιση στην την ώρα του αγώνα? Όχι. Κούσεις ΑΕ? Δεν την είδα, όχι. Δεν ήμουν και πολύ συγκεντρωμένος. Φοβερό. Σε αυτό που έβλεπα. Ποιος γίγαντας είναι αυτός? Φίλος μου, αδερφός μου. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, είναι άλλη τώρα... μια απόδειξη, ξαναλέω, ότι οι άνθρωποι είναι ψιλικατζίδες. Είναι άσχετοι, δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι εξ αυτών. Και γι' αυτό, Κώστα, να παίζουν δύο ομάδες στην κατηγορία, η μία με 17χρονα παιδιά, 18χρονα, ο καλύτερος είχε μία συμμετοχή στη Super League. Μία ολόκληρη. Μία, οι άλλοι δεν είχαν καμία, ας πούμε. Εντάξει. Οι άλλοι να παίζουν με 11 παίκτες, να έχουμε 30 Αυγούστου τελικό κυπέλλου της περσινής σεζόν, με τα περσινά ρόστερ, και ακόμα να μην ξέρουν οι ομάδες τη Β και τη Γ Εθνική, αν θα παίζουν σε ποια κατηγορία, αν θα έχει όμιλος η κατηγορία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για σούργελα. Γενικότερα, όλοι όσοι έχουν σχέση με αυτό που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. 10 μέρες πριν τη σέντρα, τη Super League, ένα, να μην ξέρουμε ποια θα είναι η 14η ομάδα. Θα μάθουμε μετά τη Ρεβάν στη Ριζούπολη. Μια κατάσταση, το λιγότερο μπορεί να πω είναι μπάχαλο. Ο τελικός? Τελικώς είπαμε, 30 Αυγούστου. Που εγώ έχω την επιφύλαξή μου για το αν θα γίνει, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο κρούσμα κορονοϊού μία μέρα πριν. Για να διαβάσουμε ότι με κρούσμα ναι. ο Ολυμπιακός ή με κρούσμα η ΑΕΚ. Προς Ολυμπιακό γέρνω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Okay. Όσοι έχουν συμμετοχή λοιπόν σε Super League 1, 2, Football League, στην ΕΠΟ που κάνουν την διοργάνωση του κυπέλου, όλοι αυτοί οι κύριοι. Ασφαλώς πρέπει να αισθάνονται ικανοποιημένοι με το θεάρεστο έργο τους. Εντάξει, δεν ξέρουμε το καλεντάρι στη μεγάλη κατηγορία, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η Super League 2, η Football League, ποιες ομάδες θα συμμετέχουν σε αυτό. Ακόμα εκκρεμεί ο τελικός του κυπέλου. Διαβάζω δεξιά και αριστερά, έχει κάνει προσφυγή η τάδε ομάδα, προσφυγή η άλλη για να μπλοκάρει την αναδιάθρωση. Δεν, με ξεπερνάει κόστος όλο αυτό. Εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο μέσα στο οποίο ζούμε. Και αυτό που έχει η χώρα μας. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να αλλάξει. Μια ζωή καφενείο θα είμαστε, μια ζωή μπακάλικο θα είμαστε, χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Και χωρίς τιμωρίες στις ομάδες που
παραβαίνουν τους κανόνες. Αυτό είχα να πω. Μπράβο και στους παίκτες της Ξάνθης και στον Απόλλωνα. Του Απόλλωνα μετά από 6 μήνες παίξαν ποδόσφαιρο, της Ξάνθης ξαναλέω με 17χρονα και 18χρονα παιδιά. Τέλος πάντων, έτσι έχει κατάσταση. Ας τα βλέπουν στη Λίγκα αυτά που κάθονται και μαλώνουν μεταξύ τους και στην ΕΠΟ. Που κάθονται και μαλώνουν. Το μόνο που του νοιάζει Κώστα είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι, για τα τηλεοπτικά και για τα λεφτά δεν και για τα. Δεν του νοιάζει ούτε η Β' Εθνική, ούτε η Γάμα, ούτε το κύπελο, τίποτα. Δεν του νοιάζει το προϊόν κατ' επέκταση. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό ο μαρασμός και αυτή η απαξίωση από το, και από τον κόσμο. Δηλαδή, χθες είχε, ας πούμε, μπαράζ. Ήταν μπαράζ, δεν ήταν αυτό. Μπαράζ. Ήταν μπαράζ για τη Σούπερ Λίγκα. Ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ένας. Πώς να ασχοληθεί. Η Ξάνθη από τη μια έδιωξε όλους τους παίκτες. Μετά κατέβηκε. Το μάτς ήταν να γίνει το Σάββατο, έγινε κορονοϊός. Ο Απόλλωνα έχει να παίξει 8 μήνες. Εντάξει, να λέμε τώρα. Τώρα αυτό, ας πούμε, είναι ποδόσφαιρο, είναι προϊόν. Θέλω να κάνω. Και πρόσεξε, παιχνίδι όχι αδιάφορο, παιχνίδι που κρίνει μια κατηγορία. Αυτό λέμε. Αν θα πέσει μια ομάδα ή αν θα ανέβει άλλη. Τι να πούμε. Εντάξει, προφανώς στην ΕΠΟ και στη Λίγκα είναι ευχαριστημένοι, ξαναλέω, με το έργο τους. Το θεάρεστο αυτό. Όλη η κουβέντα είναι για τα τηλεοπτικά, πόσα θα πάρουμε, πότε θα μας τα δώσουν, μπας και πληρώσουμε κανένα συμβόλαιο. Ναι. Έτσι λειτουργούν οι ελληνικές ομάδες, δυστυχώς. Και πόσα περισσότερα θα πάρουμε χωρίς να κουνάμε το δαχτυλάκι μας να γίνει καλύτερο το προϊόν. Δηλαδή, εντάξει. Κάτι, πόσα χρόνια ήταν ο Λεβαδιακός στην πρώτη κατηγορία, πολλά. Πολλά. Με το Κομπόταρο. Πού είναι τώρα ο Κομπόταρος? Έχει φτιάξει γήπεδο ή έχει κάνει ακαδημίες ή αυτό. Τίποτα. Τσέπη όλοι και μια χαρά. Αυτό, παιδιά, είναι το ελληνικό. Ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Κουβέντα κάποτε να γίνει να παίρνουν οι μικροί κανένα φράγκο παραπάνω δεν θα γίνει ποτέ. Οι μεγάλοι πόσα θα πάρουν τα περισσότερα. Και γι' αυτό έχουμε ένα προϊόν που είναι αποκρουστικό τουλάχιστον για τους έξω δεν ασχολείται άνθρωπος. Και η θέση που έχουμε στην Ευρώπη είναι μια χαρά, Κώστα. Η 17η, 18η, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εντάξει, έχουμε 27 και θα Αυγούστου... παίζουμε στο καινούργιο ευρωπαϊκό αυτό, δεν παίζουμε στο Europa League του χρόνου, κάτι τέτοιο. Στο παίξουμε Europa League άλλο. Στο 2, ναι, μια χαρά είναι το 2. Εντάξει, λέει, είναι, λέει, μια χαρά και το 2. Πώς είναι μια χαρά και το 2. Μια χαρά είναι για το προϊόν που έχουμε, μια χαρά είναι, Κώστα. Ας παίξουμε στο 1. Τι στο 1. Δεν μπορούμε. Αφού είσαι στην 25η θέση της λίστας, πού να παίξεις το 1. Και πώς να είσαι παραπάνω όταν. Και γιατί να είσαι παραπάνω. Το εδώ σου πρωτάθλημα δεν έχει να δώσει τίποτα. Άρα πώς θα είσαι ανταγωνιστικός έξω. Έτσι να ξέρεις. Έχει το ελληνικό πρωτάθλημα 5 ομάδες, 6 ομάδες. Οι άλλες είναι τουρλουμπούκια. Εντάξει, ανεβαίνουμε, παίρνουμε τα λεφτά της Νόβα ή της ΕΡΤ αυτά. Οκ. Okay. Και για να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Δεν. Και είναι μια κουβέντα τέρμονη. Τα λέμε 30 χρόνια και τα επόμενα 30 έτσι θα είναι. Παρ' όλα αυτά, εκβιάζουμε την Νόβα να πάρει τις 5 τουρλουμπούκια ομάδες. Mm-hmm. Αλλιώς ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν πάρουμε, για ποιο λόγο να πάρει Νόβα τη Λαμία και, τη... και τον Πανετολικό και να δώσει 1,3. Για να ήσουν να αν ομάδες, ήσουν στις 5 ομάδες που δεν είχαν, ναι, τα ούρλιαζες. Ναι, γιατί μου άρεσε. Γιατί μου άρεσε. Γιατί μου άρεσε. Γιατί η Νόβα από μένα τα λεφτά θα τα βγάλει, Στέργιο. Είμαι ο Άρης, δεν είμαι η Λαμία. Θα τα βγάλει, είναι δεν γίνεται να παίρνει από την ΕΡΤ. Όλο ένα και μπαίνει πιο μέσα. Δεν γίνεται να παίρνει από την ΕΡΤ. Πώς θα τα βγάλει, δηλαδή. Α, στην Νόβα, λοιπόν. Πώς δεν γίνεται να παίρνει από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ να δίνει τα ίδια λεφτά στον Άρη με 12.000 μεσόωρο εισιτηρίων. Με εισιτήρια, όχι στα λόγια. Και τα ίδια να παίρνει ο Ατρόμητος με 323. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι ισονομία. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παίρνει, να φοράει το ίδιο παντελόνι ο 1,90 και ο 1,50. Δεν γίνεται. Ο ένας πρέπει να φορέσει πιο μακρύ παντελόνι. Εμένα με ενοχλεί η γενικότερη εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ μια χαρά είναι, έχει το μεγάλο μέτοχό του, ούτε που με νοιάζει. Δεν είναι μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Για τον Απόλλωνα και διότι με όσα έκανε, και δεν με νοιάζει με όσα έκανε ο ΠΑΟΚ με το Financial Fair Play δεν είναι μια χαρά. Πώς είναι μια χαρά. Αυτά όλα έχουν όριο. Πώς είναι μια χαρά. Δεν είναι καθόλου μια χαρά. Επιβιώσει, Χρυσανδέ, ο ΠΑΟΚ. Α, άμα το θέτεις, το άμα, άμα θέτεις θέμα επιβίωσης. Δεν στέριο, εξαρτάται από τα χρήματα της Νόβα, Χρυσανθέ, ο ΠΑΟΚ ή από τις κάθε Νόβα τα χρήματα. Εξαρτάται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ναι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και έτσι έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Όταν αθωθεί ο ΠΑΟΚ, Χρυσανθέ, σε λίγο καιρό. Τι να αθωθεί. Θα αθωθεί γιατί δεν υπάρχει νόμος να καταδικαστεί. Όταν λοιπόν αθωθεί ο ΠΑΟΚ. Τι να αθωθεί, έχει αλλάξει, έφυγε, διαλύθηκε η Ξάνθη τελείως. Η Ξάνθη δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ. Δεν έκανε έφεση. Πέφτει η ομάδα και δεν έκαναν έφεση να σωθούν. Τι να θωθεί. Δεν υπάρχει. Γιατί η ΕΠΟ του γραμμένου
Έχει βγάλει τον νόμο με τον οποίο θα τιμωρηθείς. Και τώρα που πάει από του γραμμένου, να δώσουμε συγχαρητήρια για τις επιλογές της εθνικής ομάδας που πήρε 5 παίχτες του ΠΑΟΚ, το άξιζαν όλοι. Ο Λιμιός άξιζε να πάει στην εθνική και να μείνει έξω ο Φετσατζίδης. Ναι. Είναι καλύτερος ο Λιμιός του Φετσατζίδη. Και ο Τζόλης. Ο Τζόλης, δύο κλάσεις πάνω. Εντάξει, okay. Από όλους του Άρη. Έγινε. Εντάξει. Και παρόλο που είναι δύο κλάσεις πάνω, έφαγες 4 γκολ! Άντε πάλι. Ναι, μπορείτε να κάνετε μια ένσταση. Ένσταση δεν θα κάνουμε. Μπορείς να ειρωνεύεσαι με τη συγκεκριμένη ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία που έχει διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει διαλύσει. Διαλυμένο ήταν. Διαλυμένο ήταν. Ωραία, και συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο οι εξηγιαντές. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα θα στρώσουν. Τι ζούμε. Όλα θα στρώσουν σιγά σιγά. Πήρε στην εθνική τον Μιχαηλίδη, που δεν λέω το παιδί, σε 2-3 χρόνια θα αξίζει να παίζει. Ναι. Τον Τζόλι που έβαλε 2 γκολ προχθές και την άλλη μέρα τον πήρε στην εθνική. Οκ, okay, έχει άστρο το παιδί. Να το δεχτώ και αυτό. Δεν μπορείς να παίρνεις για επίσημα παιχνίδια Nation Leagues. Δεν μπορείς στην εθνική, φίλε, να παίρνεις το Λιμιό στην κατάσταση που είναι σήμερα. Εγώ δεν λέω το παιδί να αξίζει. Μια χαρά είναι ο Λιμιός. Καλύτερος από το Φετσατζίδη δεν είναι. Και το δίνουν και τα στατιστικά. Ο Φετσατζίδης βγήκε κορυφαίος στη Super League. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη Super League βγήκε. Και δεν τον πήρε. Είναι ο κορυφαίος παίκτης αυτή τη στιγμή στο δεξί Έλληνας, στο δεξί άκρο της επίθεσης στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλύτερος ποδοσφαιριστής από αυτόν αυτή τη στιγμή. Έχει δίκιο. Και εγώ δεν λέω να μην πάρει παίκτης από τον ΠΑΟΚ, να πάρει. Δεν γίνεται να αφήνεις έξω το Φετσατζίδη επειδή σε έκραξε ο Καρυπίδης, γραμμένε. Βαντσίπ και όλοι εσείς εκεί στην εθνική. Και καταγγελία. Τώρα παίρνει 5 παίκτες του ΠΑΟΚ γιατί παίρνεις και λεφτουδάκια. Α, ναι, σωστά. Την απασχόληση. Δεν γίνεται να παίρνει τον Κουλούρη που έχει να βάλει γκολ από πέρσι. Και έπεσε η Τουλούζ. Και να αφήνει έξω το Φετσατζίδη. Και όλοι εδώ να μην λέτε τίποτα. Όντως. Γιατί είναι του Άρη. Επικοινωνία. Έχει δίκιο, Στέργιο, μη γελάς. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι ξεφτύλα αυτό που έγινε με το Φετσατζίδη και την εθνική. Παικτικά έπρεπε να το πάρει. Είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτυλισμένοι όλοι αυτοί που κάνανε αυτό το πράγμα. Να τα γράψουνε. Μόνο το Λαμπαουτάρης θα γράψει. Ποιος το γράψει, το Sport Time. Άντε πάλι. Είναι ξεφτύλα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Και με τους Διακοφώτηδες και με όλους αυτούς εδώ πέρα. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Τέλος πάντων. Σε λίγο καιρό. Δεν τον πήρε, όντως είναι σε λίγο είναι καιρό λάθος. Που θα φτάσουν τα εξώδικα και θα δείτε τι θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κύριοι νομικά. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Κύριοι, συγκεκριμένοι. Όταν φτάσει το εξώδικο, γιατί μπορεί αυτό που λέει ότι θα στείλει το εξώδικο. Το Φετσατζίδη. Όχι, ρε. Το πήρε το Φετσατζίδη. Είναι μία ακόμα απόδειξη του πώς έχει ξεφτυλιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και πώς τα περιεξηγίανση είναι μπαρούφες και μπούρδες. Τον κορυφαίο παίκτη, όχι επειδή το λέω εγώ, βάσει στατιστική. Βγες έξω τώρα και βάλε 10 παίκτες. Τον Κουλούρη, τον Φούντα. Τον Φούντα πήγε και πήρε. Πάει πολύ καλά στο αυστριακό πρωτάθλημα εκεί που παίζει, δεξιό και εγώ που παίζει. Το Σβάρνα, την ΑΕΚ βέβαια, μην βολέψουμε και την ΑΕΚ. Το Σβάρνα. Που τον πήρε Σβάρνα όλος ο Άρης. Τον πήρε ένα Σβάρνα. Το Σβάρνα, πήρε στην εθνική το Σβάρνα. Ντροπή. Το Σβάρνα. Ντροπή. Και σου ξαναλέω, να είμαι δίκαιος. Να πω. Μια λογική βλέπω στον Τζόλι και τον Μιχαλίδη. Νέα παιδιά, να δώσω λίγο νέο αίμα, οκ. Okay, που ακόμα δεν αξίζουν να είναι στην εθνική. Αλλά τέλος πάντων, να το δεχτώ υπό προϋποθέσεις. Αν βέβαια έπαιζε στον Άρη ο Τζόλι, δεν θα τον έπαιρνε ποτέ. Γιατί δεν θα έπαιζε ποτέ Τσάμπιονς Λιγκ ο Άρης να βάλει δύο γκολ ο Τζόλι. Ναι. Στην Μπεσίκτας. Σωστά, έχει δίκιο. Στην Μπεσίκτας. Που είχε χειρότερη άμυνα τον Πανσεραϊκό. Αλλά παίζουμε εσύ, αλλά παίζουμε εσύ για ποιο λόγο δεν πήρε το Φετσατζίδη. Τον κορυφαίο παίκτη στη θέση του όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν. Μπορεί να μην εκτιμάει το χαρακτήρα του και να θα πιστεύει ότι θα χαλάσει την ηρεμία στα αποδυτήρια. Ο Βαντσίπ. Δεν ξέρω τι κάνει δεν ο Βαντσίπ. Ο Βαντσίπ ξέρει το χαρακτήρα του Φετσατζίδη. Όσοι με ακούνε χρόνια καταλαβαίνουν ότι δεν με έχει απασχολήσει ποτέ η εθνική ομάδα. Ναι. Από το 2004 ακόμα. Εμένα με απασχολεί όμως που ήμασταν. Ξαφνικά βρήκε πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ούτε ο Πασχαλάκης δεν παίζει τον ΠΑΟΚ και τον έχει στην εθνική. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο σημαντικότερο παιχνίδι. Εγώ δεν μιλάω με κραυγές, μιλάω με στοιχεία. Στο σημαντικότερο παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας, μέχρι το επόμενο, του ΠΑΟΚ, που έκρινε τόσα πολλά, που έκρινε 8 εκατομμύρια και 10 για το σύλλογο, δεν εμπιστεύτηκε τον Πασχαλάκη. Έβαλε τον Ζίβκοβιτς. Αλλά ο προπονητής εθνικής την επόμενη μέρα κάλεσε τον Πασχαλάκη. Πω. Είναι τόσο εξόφθαλμος.
Τόσο εξόφθαλμη ντροπή και δηλαδή, τόσο εξόφθαλμα αυτά που κάνουν. Ας πούμε το κάνει ότι του λέει η ΕΠΑ. Εντάξει, προπονητής είναι. Όχι, ο προπονητής επέλεξε 5 παίκτες του ΠΑΟΚ, από τους οποίους 5 παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Λιμιός αυτή την περίοδο δεν βλέπετε. Είναι η δεύτερη ομάδα της Ελλάδας, Χρυσάνθε. Πώς να πάρει. Το δεν βλέπετε, είναι δική σου κρίση. Τον βάζει ο προπονητής να παίζει εξτρέμ. Ή τον πήρε για μπακ. Ο προπονητής σου. Μια χαρά τον Λιμιός προχθές. Ως αλλαγή του Ροντρίγκο. Μια χαρά, μια χαρά ήταν. Ριστέργιο, στο πρώτο, στο 45 μέχρι το 60, τον πέρασε 5 φορές ο Μαύρος. 5 φορές! Του περνούσε την μπάλα κάτω τα πόδια, ξαναγυρνούσε πίσω, ότι του ξαναπερνούσε. Τι λέτε τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Εξτρέμ είναι το παιδί. Το παιδί είναι εξτρέμ. Είναι γρήγορο παιδί, έχει προοπτικές. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι καλύτερος από τον Φετφατζίδη. Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει παπάδες. Μπορεί να τον πήρε. Δεν μιλάω καθόλου για ΠΑΟΚάρης. Δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι εξόφθαλμο αυτό που γίνεται. Και είναι ντροπή. Αν γινόταν με παίκτη του ΠΑΟΚ, θα είχατε γράψει 100 κείμενα. Άντε πάλι. 100 κείμενα θα είχατε γράψει. Δεν νομίζω, Χρήστανδε. Δεν νομίζω. Δεν ασχολούμαι στη διάρκεια. Αλλά εδώ είχατε γράψει, για το Βελίδι, ρε. Όταν ήταν τερματοφύλακα στο Βελίδι στον ΠΑΟΚ. Γιατί τον παίρνει στην Εθνική. Τι λες, δεν νομίζω. Είχατε γράψει γιατί δεν παίρνει το Βελίδι. Βελίδαρο. Και εγώ το είχα γράψει για το Βελίδι, να ξέρει. Δεν στον άρεσε. Άρα δικαιώνονται. Και για να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα δούμε καθόλου τι θα γίνει. Θα πάνε σπίτι τους όλοι αυτοί. Πότε? Σύντομα. Ο. 9 Οκτωβρίου. 9 Οκτωβρίου. Τότε που θα. 10 παίζουμε Basket League. Τότε που θα. Χρήσατε τίποτα δεν θα γίνει και το ξέρεις. Στην Ελλάδα είμαστε. Εδώ δεν έγιναν άλλα κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί φτάσαμε ήδη στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Τρόικα. Μυστήσουμε και τον Γιάννη. Μυστήσουμε και τον Γιάννη, ναι, περιμένουμε τον Γιάννη. Γιατί. Δεν βγάζουμε και ένα σακίλ. Ωραία τα λέει. Να κάνουμε διάλειμμα σε 7 λεπτά. Σε... Ναι, όντως. Τώρα είναι τα 7 λεπτά. Και 25 και 32. Ωραία. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Σε 7 λεπτά. Λοιπόν, κάνουμε τώρα διάλειμμα. Τώρα είναι η ώρα. Λοιπόν, διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Αυτός ο Τζόνι που λέει ποιος είναι. Ο Τζόνι. Λοιπόν. Ο Τζόνι Κάς. Ο Τζόνι Κάς, φίλε. Ναι. Για τους παλιούς. Μπράβο. Για τους παλιούς. Λοιπόν. Σε λίγο θα πάμε Γερμανία. Είναι ήδη εκεί ο απεσταλμένος του Λίμπερο 107,4 και του All About Aris, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Για το αυριανό φιλικό του Άρη με την Σάλκε. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και τηλεοπτική μετάδοση. Ωραίο, Κώστα. Ωραίο. Άρα αύριο θα. Δύο η ώρα. Άρα αύριο θα είστε μόνοι σας και θα είστε στις δύο εγώ. Γιατί? Στεριό, τι λέει. Γιατί έτσι θέλω. Καλά. Λοιπόν. Διάσωση μεταναστών. Να μας πει, λέει ο Στέργιος, ο ναι. Φίλος εδώ πέρα. Ναι, ναι. Με τι κριτήρια ναι. Παίρνει τον Μπασχαλάκη στην Εθνική όταν είναι χειρότερος από αυτόν που τελευταίο παιχνίδι είχε το Άρης ΠΑΟΚ 4-2. Από αυτόν που το τελευταίο παιχνίδι είχε το. Ναι, έβαλε τον Ζίφκοβιτς. Ναι. Από τότε είχε να τον βάλει. Από το 4-2. Από το 4-2. Και τον πήρε στην Εθνική. Και τον έβαλε ο Φερέιρα. Έκλεινε. Γιατί το βλέπει κάθε μέρα τον Πασχαλάκη. Ναι, έκρινε λοιπόν ότι ο Ζίφκοβιτς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και τον έβαλε στο ευρωπαϊκό. Και τον έβαλε σε ένα πολύ μεγάλο. Κρίσιμο μάτς. Μεγάλο παιχνίδι. Και την ίδια στιγμή ο άλλος. Τον παίρνει στην Εθνική. Τον πήρε στην Εθνική. Ναι, αλλά μπορεί να μην έχει κι άλλον, Χρυσανθέ. Άμα κάποιο είναι ντεφορμέ, δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Δεν έχει άλλον. Τα παιχνίδια του Nations League δεν είναι αύριο. Δεν έχει άλλον. 3 Σεπτεμβρίου είναι. Ναι. Και 6. Μια εβδομάδα είναι. Μιλάμε για ντροπή τώρα, ρε. Έλα, ρε, ντροπή. Μιλάμε για ντροπή. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Δεν είμαστε προπονητές. Ναι, βέβαια. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Όπως σαν το Φερέιρα που ήξερε καλύτερα και τον κράζανε γιατί να μείνει, να φύγει από τον ΠΑΟ και τέτοια. Δεν γίνεται να μείνει στον ΠΑΟ και τα ξέρουν καλύτερα οι προπονητές. Ε? Σωστά. Καλά, εντάξει. Α, καλά, εντάξει. Θεωρητικά λέμε ότι οι προπονητές. Ο Φευγάτος. Λοιπόν, ο Νίκος είναι στον αέρα. Πού είναι ο Νίκος, κάτσε να πάρω να τον πάρω. Πού είναι το φωτάκι μου, αναβοσβήνει. Πω. Δεν αναβοσβήνει κανένα φωτάκι. Τι ζούμε, να το αναβοσβήσα. Νίκο! Γεια σου, Νίκο! Τι γίνεται, καλησπέρα. Ρε αγόρι μου. Μιλάει δίπλα ο Γιωργάκης. Και ακούγεται στον αέρα. Ναι, ρε, φίλε. Γιατί εσύ κοιμάσαι. Μπροστά είναι. Ναι, ρε παιδιά. Πες του να μην πετάγεται. Πήρατε καλό αυτοκίνητο. Δεν πετάγεται. Πήρατε. Καλό, ναι, καλό. Ωραία. Ωραία. Ξεκινάμε από το βασικό. Πες μου ένα λόγο ναι. Για τον οποίο εσείς οι τρεις από τους τέσσερις απεσταλμένους. Γιατί είναι ναι. Τέσσερι, είστε τέσσερις πάνω, ναι, συνάδελφοι κτλ. Τέσσερις είμαστε. Μπράβο. Ναι, τέσσερις. Βγάλατε
τα παπούτσια σας μέσα στο αεροπλάνο φωτογραφία. Πες για να καταλάβω. Δηλαδή, τι σοβαρή δημοσιογραφία είναι αυτή. Χωρίς λόγο ενδεχομένως. Τι, πρώτος, ποιος το έκανε πρώτος? Ο Γιώργος. Η δημοσιογραφία σοβαρή εκθέσατε από αυτό φαίνεται. Φυσικά. Δείχνει ότι έχετε έλλειψη σοβαρότητας. Πω. Βγάζει τα παπούτσια σας, ρε φίλε, τα παπούτσια σας στο αεροπλάνο. Το λέει αυτό ο Χρήσανθος που τον κάνει όλες παρατήρηση που η μάσκα σου λέει Χρήσανθε είναι γκρι. Και δεν ήταν, λέει, κυτρινό-μαυρή. Γιατί είναι παοξής αυτός, ρε Κώστα. Ναι, ρε Χρυσανθέ, τώρα δηλαδή. Παοξής. Αυτό που με τα παπούτσια είναι τρέντε. Άσε που έχει σούπερ κρέατα ο Αλεκάκης. Αδερφός μας. Βέβαια. Είναι τρέντε στα social media να βγάζουν τα παπούτσια και τέτοια, να ξέρεις. Α, από εκεί το είδανε. Ναι, είναι γι' αυτό. Παιδάκια. Λοιπόν. Παιδάκια. Πάλι, βέβαια, σας κορόδεψε ο Γιώργος. Έχει πάρει την καλύτερη θέση με άπλα στα πόδια κτλ. Ενώ εσείς στριμώχνεστε. Α, μια χαρά μας, δεν έχουμε θέμα. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Λοιπόν, για πάμε Νίκο, πες μας τι γίνεται τώρα στο μενού, στο μενού. Ναι. Λοιπόν, η αποστολή είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή για το Pulpmes και όπου θα διαμείνει. Εσείς ακούτε κανονικά. Εμείς δεν ακούμε. Κάνα 40 λεπτό νωρίτερα από εμάς. Ναι. Εδώ στην Γερμανία. Με ακούτε κανονικά? Πολύ καλά σε ακούμε, ναι. Δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Λοιπόν, είναι καθοδόν. Είναι μια απόσταση τώρα 2,5-3 τρεις παρά ώρες περίπου από το Μόναχο μέχρι την περιοχή που θα διαμείνει η ομάδα μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Και τι? Ναι, δεν τι είναι μακριά. Τι μακριά είναι, τρεις ώρες μακριά είναι. Δυόμιση ώρες, τρεις ώρες παρά κάτω. Από εκεί. Έτσι το βγάζει το GPS τώρα. Ναι. Από λοιπόν, το Μόναχο επειδή στο... έχω πάει από το Μόναχο στο Ινσμπρουκ, πέντε φορές. Ναι, σου ξαναλέω όμως. Πέντε φορές. Ας το παιδί να ολοκληρώσει. Δεν είναι στο Ίνσμπουργκ. Είναι σε μια περιοχή που είναι 20 λεπτά μετά το Ίνσμπουργκ. Α, μπράβο. 20 λεπτά μετά το Ίνσμπουργκ. Ωραία, είστε γύρω στις 2 με 2,5 ώρες το πολύ. Τι μακριά είναι. 2,5 ώρες. Ναι. Τι κουραστούν και λίγο, ρε Ξαφέ. Αύριο είναι το μάτς, ρε αγόρι μου. Θα κουραστούνε. Μα εγώ λέω ότι απλά είναι μακριά. Συγγνώμη, μιλάμε για απόσταση στους γερμανικούς δρόμους τώρα. Άνετα, δεν δηλαδή. Ούτε θα καταλάβεις. Πηγαίνουμε στους γερμανικούς δρόμους, τώρα πηγαίνουμε 30 και τέτοιο μποτιλιάρισμα. Ναι, ρε γόρε μου, μόλις βγεις στην Autobank θα πας σε σφαίρα. Στην Autobank είμαστε και γίνεται χαμός. Γιατί όλοι πάνε στη λίμνη. Στη λίμνη της Φλαχτεφλούχτεν. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Ωραία, επειδή κουράζεστε, την επόμενη φορά θα πάω εγώ. Πάω εγώ. Λοιπόν, άσε να τον Νίκο να μας τα πει λίγο. Πάμε, Νίκο. Χωρίς τον Μάν, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη, δεν ταξίδεψε στην υπόλοιπη αποστολή. Όλοι οι υπόλοιποι κανονικά και κάποιοι παίχτες που αντιμετώπισαν κάποια μικροπροβλήματα τις τελευταίες μέρες στο Δέργιο, όπως ο Ματίγια και ο Ντάτκοβιτς, για παράδειγμα, συμπεριλήφθηκαν και αυτοί κανονικά στην αποστολή. Η ενημέρωση αναφέρει ότι συμπεριλήφθηκε και ο Κριστιάν Λόπεθ, ο Ισπανός, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από τον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τον δούμε αύριο. Εντάξει, για να τον παίρνει, λογικά θα το χρησιμοποιήσει στο αυριανό φιλικό με την ΣΑΛ. Και απλά μείνει να δούμε κιόλας και σε τι κατάσταση είναι ακριβώς ο 31χρονος επιθετικός, ο οποίος ακολουθούσε το μικρό πρόγραμμα, βέβαια, το προηγούμενο διάστημα στην Ισπανία. Είχε πάρει και ένα πρόγραμμα στους άνθρωπους του Άρη τις τελευταίες μέρες πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Και λογικά θα το δούμε και αυτόν. Θα βρούμε παιχνίδι που θα γίνει στις 2. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Nova, η οποία το ανακοίνωσε, δεν κάνω λάθος κιόλας, νωρίτερα ότι θα το δείξει ζωντανά το παιχνίδι με την ΣΑΛ. Και αυτό που μένει διευκρινιστεί πλέον από πλευρά ΣΑΡΙ είναι το γήπεδο που θα γίνει το φιλικό, γιατί η ομάδα θα είναι στο Pulpmes, αλλά κατά πάσα πιθανότητα με επιφύλαξη να το μεταφέρουμε, το φιλικό θα γίνει στο Innsbruck, όπου έχει 2 γήπεδα από ό,τι αναφέρει η ενημέρωση που έχουμε. Θα δούμε τώρα που ακριβώς θα οριστεί το αυριανό φιλικό. Μάλιστα. Κάναμε τα γραφικό τίποτα, κανένα παίκτη, που... πήραμε κι άλλον. Μεταγραφικό, εντάξει, χθες ανακοινώθηκε ο Λόπεθ. Ο Λόπεθ είναι μαζί με την ομάδα. Πριν το είπα, είναι, ναι, κανονικά. Είχα μια διακοπή εγώ για 2 λεπτά, γι' αυτό σου λέω. Συγγνώμη, φίλε, σας ρωτώ. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μαζί με την ομάδα κανονικά ο Ισπανός. Λογικά θα πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχή στο αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, πλέον ο Άρης παίζει σε πολλαπλά με το ΠΑΕ, κάνει επαφές, προκειμένου να κλείσει με τις συμπληρωματικές κινήσεις που αφορούν το ρόστερ. Υπάρχει το θέμα του τερματοφύλακα, όπου όπως αναφέραμε και χθες στην εκπομπή Χρήσανθε και γράψαμε και ο Σαλαμπαουτάρης, υπήρξε αλλαγή δεδομένων με το Μέγερ και Γέρνη προς τη δική του περίπτωση αυτή τη στιγμή ο Άρης για τη λύση που θα πλησιώσει τον... Αλλαγή δεδομένων δεν υπήρξε. Εξ αρχής η πρόθεση του Άρη ήταν να πάρει το Μέγερ.
υποχώρησε λίγο σε κάποια φάση και δεν επανήλθε ξανά δυνατά. Λέτε εσείς. Τουλάχιστον να αναφέρετε. Λέτε εσείς. Το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν ήταν μόνο το δικό σου ρεπορτάζ. Όλα το ρεπορτάζ αυτό λέγανε. Κακός. Λοιπόν. Λοιπόν. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει το θέμα του Σόουζα. Δεν θα έρθει ο Μαγέριδο μεταξύ. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Ο Σόουζα, ναι, τι έκανε ο Σόουζα. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με την δική του περίπτωση. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Θετικό φινάλε ή όχι. Εντάξει, πιστεύω ότι η θέληση στο τέλος των δύο πλευρών μπορεί να κάνει τη διαφορά ώστε να συνεχίσουν μαζί, αλλά υπάρχει και το οικονομικό στη μέση πάντα, εννοείται αυτό. Αλλιώς ο Άρης έχει άλλες εναλλακτικές όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Η εναλλακτική είναι πολύ πιο ακριβή από το Σόουζα, οπότε βλέπω το Σόουζα να μείνει. Όπως επίσης εναλλακτική υπάρχει και για τον Μέγερ, αν δεν έρθει τελικά, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Παίκτης ο οποίος προέρχεται από την αγορά του εξωτερικού. Και μετά να δούμε και μια κίνηση που πιθανόν θα κάνει ακόμα ο Άρης όσον αφορά τις θέσεις. Ο πιο γυμνασμένος πρόεδρος στην Super League έχει διαφορετική άποψη με σένα σε σχέση με τον Μέγερ, να ξέρεις. Δηλαδή. Ότι θα έρθει. Τι. Ότι θα έρθει. Μου έχεις μάθει πάντα να κρατάω μια πισινή. Τι κάτι την κρατήσαμε. Εγώ σου είπα αυτό στην άποψη έχει αυτός. Δεν σου είπα ότι θα γίνει. Ναι. Οκ. Εντάξει, εγώ. Άρα δεν θα έρθει. Ότι είναι σεβαστή άποψη. Αλλά εγώ κάνω αυτό που μου έχεις μάθει εσύ. Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν. Τι καλό παιδί, ρε. Είδες, Κώστα. Σώθηκες. Παρακαλώ και να μην είναι. Ναι. Και αυτό, πες του αυτού μπροστά σου, ότι αν έκανε και αυτός όλα όσα του έλεγα, τώρα δεν θα είχε τα προβλήματα που έχει. Θα είχε γλιτώσει από αυτά. Και ακόμα έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Τι ζούμε. Θα το μεταφέρω. Πρόσεχε, μην του στείλω καμιά φωτογραφία κι εγώ. Πες του να στείλει φωτογραφία την. Ναι, ναι. Καρταρόμπα μου. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία, άρα. Από εκεί πέρα για να σήμερα έχει προπόνηση. Θα έχει λογικά το απόγευμα, ναι. Ωραία. Άρα φωτογραφίες και τέτοια, βίντεο στο Λαμπαουτάρι. Θα έχουμε και βίντεο και live. Είναι πιθανό να πέσει και πάνω στην ώρα τη απογευματινή εκπομπή. Πολύ ωραία. Αν. Ναι, λογικά θα προλάβουμε κιόλα να είμαστε κι εμεί εκεί. Ωραία. Για τα μεταγραφικά, για να συμπληρώσουμε, είπαμε και χθες να πει κιόλας για τον Μπρούνο, μια περίπτωση που εφόσον μείνει ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό και αυτός να έρθει. Αν μείνει ελεύθερος. Περιμένουμε θα γίνει και με το. Ναι, περιμένουμε θα γίνει και με το Χατζησαφή. Αξιάρχει πολύ, αλλά. Αυτός πότε είναι τώρα το. Πότε είναι ο τελικός. 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου να έρθει, δεν πρέπει να κάτσει. Θα μου πεις αυτός, το μόνο θετικό είναι ότι θα έρθει και θα είναι έτοιμος. Ναι, θα είναι έτοιμος. Ναι, έχει ρυθμό, αλλά. Θα έχει και μια κόπωση που θα του βγει σε κάποια φάση από τα συνεχόμενα. Εντάξει, ρε φίλε, την κόπωση θα τη διαχειριστεί. Σε επαγγελματική ομάδα είσαι. Τον Οκτώβριο, εντάξει, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο θα τον αφήσει. Είναι προετοιμασμένοι στον Άρη για αυτό το ενδεχόμενο. Εννοείται αυτό. Και τον θέλουν και όλο σχεδημένο, διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εξυπηρετεί δύο θέσεις. Είναι και μια εναλλακτική του Γκάνε στο αριστερό άκρο της άμυνας και είναι και μια λύση ακόμα για τον άξονα. Μπορεί να παίξει και εσωτερικός μέσος, μπορεί να παίξει και εξτρέμο Χατζησαφή αριστερός, μπορεί να παίξει και δεξιός εξτρέμο, μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Μάλιστα. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Άρης έχει 4-5 ακόμα μεταγραφές μέσα στο νερό. Ακόμα 4-5 νομίζω θα τις κάνει. Μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και είναι και ένας από τους λόγους που και ο Άγγελος Παριστέας έμεινε στην Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Ελλάδα, βασικά όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ, για να είναι σε επαφή κιόλας, να είναι πιο κοντά και να έχει λύσει αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε να προσθέσουμε. Ωραία. Άντε, προσοχή στον δρόμο. Εκεί γράφουν, ξέρεις. Μη φεύγει πάνω από το όριο ο συνάδελφος που οδηγάει. Σε μένα το λες. Σωστό. Όχι, στο συνάδελφο που οδηγάει κτλ. Το ξέρει κι αυτός, γιατί έχει έρθει και σε άλλες αποστολές εκεί στο εξωτερικό. Το αυτοκίνητο έχει κόφτη αν περνά στο όριο της ταχύτητας. Ε, ρε χρήσατε τώρα, τι τα λες τα παιδιά. Τα λέω τα παιδιά για να μην πληρώσω μετά. Ε, εντάξει, δεν θα πληρώσεις. Θα τα πληρώσει ο οδηγός. Ποιανού πιστοτική δώσατε για να νοικιάσετε. Η δικιά μας. Του Γιάννη. Θα την πληρώσει ο. Οχ! Θα πληρώσει, φίλε, το μουστάκι! Έχει την κάρτα μας! Οι άλλοι την κάρτα δεν είχαν! Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω να τα παίρνει. Θα τα πληρώσω εγώ! Επειδή έτρεχε ο άλλος, θα πληρώσω εγώ! Λοιπόν, καλή διαμονή, θα τα πούμε και θα σα ακούσουμε και το απόγευμα. Να είστε καλά. Για χαρά, το μάτσα μεταδοθεί από την Νόβα, Χρυσή. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Τελειωμένο αυτό. Μου έχει στείλει ένας τώρα, έναν στόπερ, ο οποίος είναι παιχτάρα. 1,6 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Μόνο. Με 500 διαρκείας, παιδιά, να πάρουμε αυτόν εδώ πέρα τώρα.
δύσκολα. Δύσκολα. Μόνο απαιτήσεις έχουμε μέχρι στιγμής. Έτσι. Να λέμε την πραγματικότητα. Για... Ναι, κορονοϊός, ναι, ο κόσμος είναι φυσιολογικό να περιμένει. Να δει τι θα γίνει. Περιμένει, εντάξει. Αλλά χαλά, να χαλαρώσουμε και λίγο. Ένα εκατομμύριο στον μπαν, ναι. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Έσοδα μηδέν. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα μόνο απαιτήσεις. Δρακόπουλε, κράτα τον Ντέιβις όμως. Δεν κράτα τον Ντέιβις. Σκέψου, Δρακόπουλε, κράτα τον Ντέιβις. Μπες και στο ποδόσφαιρο. Μπες και στο ποδόσφαιρο. Εκεί τον μπάσκετ την πληρώσει. Γιατί μπαίνει στο ποδόσφαιρο. Γιατί θα λέει δεν έχει δεύτερο. Άμα μας βγει ο Ντέιβις, καλώς. Αν δεν μας βγει, δεν μπορεί να τον αλλάξω. Τον χάσαμε, Δρακόπουλε, βάλ το χέρι στην τσέπη. Πάει ο Ντέιβις 200 χιλιάρικα στην Ιαπωνία. Διαρκείας. Στην Α2. Διαρκείας. Να μην μιλήσω διαρκείας. Δρακόπουλε, βγάλε διαρκείας. Μόλις ερχόταν ένας παίκτης από τον άλλο, κάθε μέρα ανακοινώσει. Βγάλε διαρκείας, Δρακόπουλε, Δρακόπουλε, διαρκείας, Δρακόπουλε, διαρκείας. Βγήκαν τα διαρκείας και τα κρατάω εγώ. Βγήκαν τα διαρκείας και τα κρατάω εγώ. Έτσι είναι, ρε φίλε. Πουλάμε, αλλά. Εγώ περίμενα περισσότερο. Και στον Άρη. Πουλάμε, αλλά. Δεν βγαίνει. Περίμενα περισσότερο. Θα μου πει και την άλλη, τι να πει στον κόσμο. Όταν και σου λέει ρε φίλε, δεν ξέρω άμα θα τα δω τα μάτσα. Εντάξει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πετάξουν σε εισαγωγικά τα χρήματά τους. Δεν το πετάς, βοηθάς την ομάδα. Από την άλλη, βλέπετε. Βοηθάς την ομάδα. Με, αυτό σου λέω, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Ένα εκατοστάρικο. Δεν είπα να δώσει 9 χιλιάρικα. 130 είναι στην 3. Ένα εκατοστάρικο. Δύο εκατοστάρικα όλη τη χρονιά. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την οτροπία που λες. Εγώ που σου λέει, ας δώσω να βοηθήσω. Γιατί πρόσεχε. Χρήσατε εδώ πρώτη από φορά. Την Κύπρο και από την Αγγλία μου στέλνουν και, σωστά, και πήραν διαρκείας. Και στον Άρη τέτοιοι. Πρόσεχε λίγο. Γιατί πρώτη φορά, ενώ στον Άρη μέχρι τώρα λέγαμε ότι ο κόσμος βάζει τα λεφτά και τα διαχειρίζεται όποιος πρόεδρος, αυτή τη στιγμή τώρα πρώτα πλήρωσε ο πρόεδρος και μετά οι πελάτες να βοηθήσετε. Που δεν το είπε κιόλας. Αλλά εντάξει, το λέει είναι η πράξη του. Αυτό ξέρεις είναι και ένα μπούμεραγκ στην όλη αυτή η κατάσταση. Τι, να μην πληρώνει δηλαδή. Γιατί ο κόσμος τώρα σου λέει εντάξει, έχουμε κάποιον αυτό που βάζει. Αυτό ακριβώς έγινε. Έχουμε κάποιον που βάζει, άρα δεν χρειάζεται. Να τρελαθώ, ας πούμε, να πάω να δώσω. Μα αυτό ακριβώς έγινε. Σου λέει τα πλήρωσε. Μετά θα τα δώσω, δεν ναι. Κινδυνεύει η ομάδα. Α, μπράβο. Τα πλήρωσε. Έφυγε τον μπαν. Πήρε και παίκτες. Ναι. Πάρε κι άλλους. Έχω σου λέει τον Δρακόπουλο, θα βάλει. Εντάξει. Βάλε Δρακόπουλε. Ναι, και άμα πει ο Δρακόπουλος μια μέρα, παιδιά. Έβαλα ένα εκατομμύριο, φτάνει τόσο. Α, μετά θα φταίει, θα είναι κακός. Που συνήθως. Δεν έβαλε ένα 200. Μετά θα φταίει. Μάλιστα. Θα μας πεις και για Δρακόπουλο. Βασικά πες να μας τώρα. Γιατί μετά 1 και 10 έχουμε μια πολύ καλή ωραία συνέντευξη και για μπάσκετ. Αλλά ο Δρακόπουλος, ο κύριος Δρακόπουλος, δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του και για το ποδόσφαιρο. Για τον Ηρακλή είναι δεδομένη η αγάπη του. Θα βοηθήσει το project του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Θα χρηματοδοτήσει. Καταρχήν βοήθησε με κάτι. Πριν από 2 χρόνια. Που είχε ξαναβγεί. Πριν από 3 χρόνια. Δεν που είχε ξαναβγεί το σενάριο με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Νομίζω ότι ο Δρακόπουλος ήταν υπέρ αυτού του σενάριου. Ο Δρακόπουλος το είχε πει. Και οι άλλοι. Ήταν εναντίον. Εκείνο το σενάριο όμως δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο και γι' αυτό υπήρχαν αντιδράσεις και δεν προχώρησε. Μάλιστα. Γιατί τότε ο Ηρακλής Αμπελοκήπων ζητούσε ρήτρα και καλά, αν δεν ανεβεί η Super League να πάρουν 300 χιλιάρικα, κάτι περίεργα. Ναι. Που... Γιατί, ναι, αλλά δικαιώθηκαν. Γιατί βγήκε. Όχι απλά δεν ανέβηκε η Super League, έπεσε κιόλα. Ναι. Anyway, τότε εκείνο το project δεν προχώρησε. Τώρα τα πράγματα ίσως επειδή ακριβώς χάθηκαν πάλι 3 χρόνια. Δεν υπάρχει και άλλη λύση. Τίποτα, μονόδρομος είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα προχωρήσει αυτό. Θα μείνει ο κύριος Ζαντόπουλος στο τιμόνι της ομάδας. Θα δώσει κάποια χρήματα ο Δρακόπουλος. Πώς θα λέγεται η ομάδα, Ηρακλής Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Α. Οι ίδια χρώματα έχουν. Στους Αμπελόκηπους πάλι θα παίζουν. Εγώ. Τουλάχιστον λέγεται Ηρακλής. Να σου πω, δεν πολύ τρελαίνομαι με ναι, την λέγεται επιλογή. Ηρακλής, φίλε. Τέλος πάντων, από το τίποτα, τι να πω τώρα. Εντάξει. Όχι, λέγεται Ηρακλής όμως. Όχι ούτε αεποντίον, ούτε. Τρίγλια ούτε τίποτα. Ηρακλής. Επιτυχία. Εντάξει, anyway, να κάνουμε τώρα. Anyway. Παίξε με το Βαθύλακο. Εντάξει, ναι, σωστά. Μα αυτό είναι επιλογή τώρα. Εντάξει. Δηλαδή λε. Αν η ομάδα Κώστα ανέβει. Από τη Football League δεν παίζει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Τρίτη εθνική, τη λεγόμενη. Super League 2, δηλαδή. Όχι. Football League. Ναι, αυτό μπορεί να ενωθεί κιόλα να πα με τη μία στη Super League 2. Δεν νομίζω. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Να πάει Β', α πούμε, δηλαδή να πάει Β'. Όλε θα είναι δύο όμιλοι των 17 ομάδων. Ναι, υπάρχει όσο σενάριο αυτό. Και του χρόνου δηλαδή να ανέβω. Ναι. Στην Αλφα Εθνική. Ναι. Σε Super League. Ναι. Σε 2 χρόνια. Για να γίνει. Αν είσαι Football League που είναι το φυσιολογικό αυτή τη στιγμή ναι, όπως είναι τώρα, είναι σε 2 χρόνια. Πρόσεχε όμως. Αυτό το θα ανέβω δεν είναι τόσο εύκολο. Και το έχει βιώσει ο Άρης πάρα πολύ καλά. 500 αρέας μόνο. Ένα τουβλαρέας είναι. Φυσικά. Ένα τουβλαρέας. Όχι μόνο ένα τουβλαρέας, ένα τουβλαρέας και μυροφορέας. Να έχει και το μυροφορέα. Για να, να φέρει τους κατάλληλους παίκτες. Και μπαλαδοφατσέα. Ναι, γιατί μπορεί να δώσει ένα εκατομμύριο και να πας όπως πήγε τον πρώτο χρόνο ο Άρης, που έδωσε παραπάνω από 100.000 ναι. Με τους παίκτες που είχε και πλήρωσε Ήλιτς, Τάτο, το ένα τον άλλον και. Ο τωρινός Ηρακλής Αμπελοκήπων έχει μπαλαδοφατσέες, νομίζω. Ακριτόπουλο προπονητή έχει.
Κατάλαβα. Δεν, κοίταξε. Σαν να προσωπικά, κάνουμε κουμπί με τον Κωστάκη τον Σαμαρά, ναι, ναι, τώρα. Προσωπικά δεν τον ξέρω τον Ακριτόπουλο, τον κολλητό του Γιώργου Μίρτσου. Αλλά είναι ακόμα φίλοι, δεν ξέρω. Ωραίος είναι ο Ακριτόπουλος. Γιατί σε αυτές τις κατηγορίες είναι μανούλα. Εγώ κάθε καλοκαίρι διαβάζω τι πάει σε αυτή την ομάδα. Για την ψινή ήταν ένα, μανούλα. Γι' αυτό, εντάξει. Γιατί η Football League δεν ξέρω αν είναι μανούλα. Πάρε ένα Αλέκο Βοσνιάδη για να ανέβεις. Ακούστηκε και αυτό. Το ξέρω. Αλλά τον είχατε φάει τότε με το γιο του. Ακούστηκε. Σας πείραζε που έπαιζε ο γιος του τερματοφύλακας. Λες είχατε καλύτερο. Τέλος πάντων, τώρα μην μπαίνουμε και σε αυτές τις επιλογές. Άμα αρχίσουμε να λέμε τώρα για παίκτες και για προπονητές, εδώ δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει. Τερματοφύλακα πάντως σου έχω έτοιμο. Τον Μπεν Λίπερ. Όχι. Τερματοφύλακα γιατρό. Τον εξέτασε και ο Άρης, αλλά πάει στο Μέγερι. Μέλκα. Το γιο του Γιάννη. Πεκτάρα. Το γιο του Γιάννη. Εξαιρετική επιλογή. Είναι μια περίπτωση. Ωραία. Θα ρωτήσω τον. Οι μάνατζερ προτείνουν και θα ρωτήσω τον Μάκη, τον team manager. Ναι. Ο Μάκης είναι team manager. Εννοείται. Άμα δεν ο Μάκης. Άρα τι χρειάζεται τη δημοσιογραφία, άμα είναι team manager ο Μάκης. Τη χρειάζεται λίγο κι αυτήν. Υπεύθυνο επικοινωνία ποιο θα είναι. Γιατί ούτε από το ένα παίρνει λεφτά, ούτε από το άλλο. Ωραία. Οπότε. Υπεύθυνο επικοινωνία ποιο θα είναι. Υπεύθυνο επικοινωνία. Ναι. Εγώ. Ωραία. Στηρίζουμε τότε. Λοιπόν, πότε θα στηρίξουμε. Τώρα έχουμε καθημερινά δηλώσεις. Εδώ μεταξύ το πιστέψαν τώρα κάποιοι που το είπε. Μα φυσικά. Θα είμαι κιόλα πε. Εννοείται. Με Δρακόπουλο. Εννοείται. Με Δρακόπουλο ποιο θα είναι. Ωραία, Κώστα. Έχουμε δηλώσεις σε κατέρθεν που επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω. Ότι δηλαδή θα δώσω λεφτά, θα βοηθήσω κτλ. Ναι. Και, τα λοιπά. Και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Μέχρι την Παρασκευή είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο κύριος Ζαντόπουλος τώρα δήλωσε πρόσφατα ότι έχουμε κάποια ζητήματα ακόμη για το οικονομικό. Βέβαια. Μην είναι όμως στην Τρίγλια. Με 25 χιλιάρικα πάρει όλη την ομάδα. Που έβγαινε ο άλλος και έκραζε για να πάρει το τάλιρο. Ναι. Λοιπόν. Ταλιράκι. Τέλος πάντων. Ένας φίλος μου ψαράς. Ναι. Γιατί δεν με δες κύρα μου. Και αυτά είναι τα ζητούμενα στον Ηρακλή. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή να τελειώσουν αυτές τις συζητήσεις, να προχωρήσει το θέμα, να πάρει το ποδόσφαιρο. Και να προχωρήσει. Να υπάρχει στο χάρτη, να δηλαδή υπάρχει, ξανά. Δηλαδή, ναι, να υπάρχει. Να υπάρχει και να περιμένουμε αυτά τώρα με τις αναδιαρθρώσεις πότε είναι. Ποτέ. Η Ένωση Super League 2 και Football League που είναι κοινή. Ναι. Ζήτησε αναδιάρθρωση. Μπράβο. Η οποία δεν πέρασε όμως ως προς το πάνω, αλλά ναι. Και προσπαθώ να το κάνω ως προς το κάτω τώρα. Μάλιστα. Η ΕΠΟ, η γνωστή αυτή εδώ πέρα, η απίστευτη αυτή, η απίθανη. Οι οποίοι λένε να μην παρεβαίνει ο υπουργός το αυτοδιοίκητο κτλ. Αυτό δεν είναι συνέχεια. Ναι, σωστά. Πήραν μια απόφαση και είπανε να αποφασίσει ο υπουργός για την αναδιάρθρωση. Τον Μπαλάκι. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Από τη μία λες αυτοδιοίκητο και από την άλλη λες να αποφασίσει ο υπουργός. Ναι. Υπάρχουν τώρα τα γνωστά. Διάφοροι πιέζουν στις διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, ναι. Ανάλογα με τα συμφέροντα των ομάδων, για να γίνει η αναδιάρθρωση. Δηλαδή, να καταργηθεί η Football League. Ή, να το πω πιο σωστά, να γίνει η Football League στην ουσία η παλιά Δέλτα Εθνική. Α, μπράβο. Και να γίνουν δύο όμιλοι τη Super League 2. Αυτό από 17 λένε, και 17. Τελικά Δέλτα θα παίζουμε, τελικά λένε. Τελικά Δέλτα λέει θα παίζουμε. Όχι. Η Football League αυτή τη στιγμή είναι γάμα εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Τρίτη εθνική κατηγορία είναι, ναι. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν... Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πρέπει πάντως να εξελιχθεί, παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου. Πότε θα το κανονίσετε επιτέλους το όλο ζήτημα και το θέμα. Σωστά. Πάντως είναι καλό για τον Ηρακλή, ναι, που θα υπάρχει. Που θα υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι έτσι κι αλλιώς, Κώστα. Ο μεγάλος Ηρακλής. Ο μεγάλος Ηρακλής την ξεφτύλα την έφαγε με τους Παπαθανασάκηδες και τους Αεποντίων και όλα αυτά. Λίγησαν στη Θεσσαλονίκη τα μηχανάκια της Νίλσεν Χρυσανθέ. Ένα στους δύο έβλεπαν ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα πάντως. Εγώ είδα. Εντάξει. Όχι, είδα. Είδα. Γιατί δεν το έδωσε το ΠΑΟΚ TV. Ήθελε να το δει όλος ο λαός. Προσφορά του ηγέτη. Και όχι να πάρει τα έσοδα το Open. Δεν ξέρω. Προσφορά του ηγέτη σημαίνει το δίνω και δεν παίρνω λεφτά από τις διαφημίσεις. Αυτό είναι προσφορά. Να μην πάρει και ένα ταλιράκι. Ναι. Πόσα λεφτά παίρνει ο ηγέτης σε ελεύθερο κανάλι και πόσα παίρνει σε συνδρομητικό με περιορισμένο αριθμό συνδρομών. Περισσότερα σε ελεύθερο. Παρόλα αυτά παρουσιάστηκε το θέμα. Ότι ο ηγέτης. Ο ηγέτης το χάρισε. Ο αγαπημένος του λαού. Είναι εκπληκτικά. Έρε, Χρυσανθέ. Είναι εκπληκτικά. Σε ελεύθερο κανάλι είναι φυσιολογικό να πάρεις λεφτά. Να μου πεις ότι θα το έδινε στην ΕΡΤ, άρα δεν θα έπαιρνε αυτό στα έσοδα. Να το καταλάβω. Ναι. Και δεν είναι κακό αυτό που έκανε ο άνθρωπος. Ίσα ίσα. Μπράβο, ναι. Του.
Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, οτιδήποτε κάνει ο Ιβάν να παρουσιάζεται ως κάτι φοβερό, ευεργετικό, τρομερό και οτιδήποτε. Το πήγε στο Open για να πάρει έσοδα. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Πήρε λεφτουδάκια. Ήρθε, ήρθε. Στέργιο. Μόλις άκουσε τη λέξη Ιβάν, ήρθε. How are you? Πες, Στέργιο, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Έχω άδικο. Δεν μουρμουρς. Έχω άδικο. Συνέχισε. Δεν άκουσα τι λέγες. Λέω ότι ήταν συμφέρον για τον Ιβάν να δώσει το κανάλι στο Open. Γιατί στο ελεύθερο κανάλι. Ναι, το παιχνίδι, συγγνώμη. Γιατί σε ελεύθερο κανάλι τα έσοδα από τις διαφημίσεις ήταν πολλαπλάσια από τα έσοδα που θα έχει στο POC TV. Μάλιστα. Είμαι λάθος. Δεν το ξέρω, Χρήστα. Δεν το ξέρω. Ωραία. Δεν επαφήθη σε μοδιωτέ μου να δω πώς. Σωστά, ναι. Εντάξει. Μήπως ενημερωτικά το είχε, φίλε. Μήπως ενημερωτικά το γνώριζε το όλο θέμα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Κώστα, με το θέμα του Ηρακλή ή κλείσαμε? Όχι, Ηρακλή ποδόσφαιρο κλείσαμε. Ηρακλή μπάσκετ θα πούμε μετά. Θα πούμε μετά, ωραία. Μετά τη 1.30. 1 και 10 έχουμε την προγραμματισμένη συνέντευξη. Αν μας ακούει ο Γιάννης μέσω ίντερνετ, στο Ορλάντο, αύριο Γιάννη. Τι? Τι γίνεται. Ο Γιάννης. Είχαμε κανονισμένη συνέντευξη Γιάννη Αντετοκούνμπο. Βέβαια, αλλά δυστυχώς. Βγάλαμε τον Νίκο από εδώ. Δυστυχώς είχαμε τον Νίκο από εδώ. Γιάννη, αύριο. Και η κινητή τηλεφωνία δεν μας βοήθησε. Σαν το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, λέει, που έλεγε το είδε τι θέμα βγάλανε. Που μίλησε με τον Τραμπ. Τι? Και βγάλανε μεγέθυνση το ακουστικό το οποίο είχε πάνω αυτοκόλλητο US Government Property. Και είπαν ότι ήταν ειδικό τηλέφωνο το οποίο έβαλε η πρεσβεία στο πρωθυπουργικό γραφείο. Μόνο και μόνο για αυτή τη συνομιλία. Για να μην, για να μην υπάρχουν υποκλοπές και τα λοιπά. Μπράβο, τι νόμιζες τι είναι, ρε φίλε? Γκάγκες σαν και εσένα παίρνεις τηλέφωνο και τα λες όλο στο τηλέφωνο, φίλε. Τι ζούμε? Άμα θες να μιλήσεις με τον Τραμπ, έτσι θα γίνει, ρε φίλε. Ο Τραμπ είναι. Λοιπόν, πάμε στο break και συνεχίζουμε. Να ευχαριστήσουμε την Injection Service που στην ουσία χορήγησε την επικοινωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Τώρα, αν θέλετε, απλά να κλείσετε ραντεβού για να πάτε το αυτοκίνητό σας. 933 787. Μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής που ολοκληρώνεται μόλις, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το Regency Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετέχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε στο break, θα επιστρέψουμε με συνέντευξη. Ο φίλος ο Γιώργος να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια χθες, δεν θα το κάνω. Εντάξει. Τι είπε το πρόεδρο. Ο Αλέξης Κούγιας έδωσε συγχαρητήρια, ναι, στον ΠΑΟ για την πρόκληση. Μπράβο. Το απόγευμα πάλι είπε τα δικά του για ΠΑΟ και Ξάνθη. Μπράβο. Και υπάρχουν, λέει, σκιές για Πανετολικό και Όφη, είπε σκιές ο Αλέξης Κούγιας. Γιατί, λέει, βλέπουμε ότι δεν δίνει ο ΠΑΟ δανεικούς, θα τους δίνει ελεύθερους. Άρα λοιπόν οι δανεικοί μας ενοχλούν, οι ελεύθεροι μας ενοχλούν. Την ίδια ώρα δεν μας ενοχλούν οι δικές μας συμφωνίες με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι μια συμμαχία για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όταν έπαιρνε ελεύθερους ο Άρης και τα λοιπά, αφήνανε τυπονοούμενα. Παίρνουμε δανεικούς, αφήνανε τυπονοούμενα. Τι να πάρουμε τελικά? Τι να πάρουμε? Να κάνουμε 50-50. Ναι. Πάμε στο break. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα με τα 4 All Stores. Με το σούπερ διαγωνισμό. Πλησιάζουμε σιγά σιγά. Η αγωνία έχει κορυφωθεί. Με τα 50 μεγάλα δώρα. 50 μεγάλοι τυχεροί νικητές. Με κορυφαίο βέβαια όλων το Peugeot 208. Σκούτερ, ποδήλατα, χαμός γίνεται. Nikon DSLR, GoPro Hero 7. Και 7 τριήμερα στο Πήλιο, όπου εστιατόρια θα μας προτείνει φυσικά ο Στέργιος Αναστασιάδης, ο οποίος πέρασε εκεί 6-7 μέρες. Όταν κερδίσετε, θα σας πει ο Στέργιος που να πάει να φάτε αυτό το... την πυριζόλα και τον μπιφτέκι που τρώγε ο Σταύρος, βασικά. Γιατί οι άλλοι συνάδελφοι αποτύχανε στις επιλογές τους. Και τον Φούντα που έλεγες νωρίτερα. Τον? Τον Φούντα. Α, πήγε καλά αυτός. Δεν είναι ο τρίτος σκόρερ της Αυστριακής Bundesliga με 20 γκολς σε 28 μάτς. Άρα λοιπόν, το είπα. Λόγο να τον πάρει στην Εθνική. Ο... Γι' αυτόν το είπα, ότι πήγε καλά στην Αυστρία. Λοιπόν, χαίρομαι πάντως που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω όλοι οι συνάδελφοι.
Αλλά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ο Φετφατζίδης είναι εκτός επιλογών. Κανένας. Βάσει στατιστικής. Και προσφοράς και γενικά αξιοκρατικής αντικειμενικής προσέγγισης. Κοίταξε, η καλή εικόνα στην εθνική σχετικά το τελευταίο διάστημα, γιατί υπάρχει ένα σημάδι. Με Φετφατζίδη. Ήταν και με Λιμνιό. Και με Φετφατζίδη. Ωραία. Έκρινε λοιπόν ότι ο Λιμνιός είναι τώρα πιο έτοιμος. Μπορεί να είναι ο Φετφατζίδης στην επόμενη κλίση. Μάλιστα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε περισσότερο για Άρη και να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά, παιδιά. Εσείς? Δόξα τω Θεώ. Πώς θα πάτε με τους κορονοϊούς και με όλα αυτά που βιώνουμε? Εντάξει, μια κατάσταση η οποία δεν μπορώ να πω ότι την έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με τις μάσκες και όλα αυτά. Παλεύουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου, με τα εμβόλια και με όλα αυτά τα οποία θα βγουν, θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, δεν θα πάμε σε ένα δεύτερο γενικό lockdown. Θα ζοριστούμε λίγο ακόμα από ό,τι φαίνεται και μακάρι να μην καταστροφικό αυτό. Ναι. Το δεύτερο γενικό lockdown θα ήταν καταστροφικό και πιστεύω ότι δεν θα πάμε. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, μια που χθες η ΚΑΕ έβγαλε και τα διαρκεία της, τα έχει βγάλει εδώ και καιρό και η ΠΑΕ. Τι προσδοκία μπορεί να έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, για το πότε δηλαδή θα δούμε κόσμο στα γήπεδα? Έχουμε δύο ζητήματα βάση τώρα. Ένα, το πώς θα πάνε τα διαρκείας του Άρη, ναι, που πιστεύω θα πάνε πάρα πολύ καλά, άσχετα με το αν θα έχουμε κόσμο ή όχι, γιατί ο Άρης και ο κόσμος του έχει αποδείξει ότι στηρίζει την ομάδα, είτε μπορεί να δει το μάτι, είτε δεν μπορεί να το δει, θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθήσει να σώσουμε το μπάσκετ του Άρη. Mm-hmm. Όσο αφορά τον κόσμο, μίλησα με το Υπουργείο χθες. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ξέρω επικοινωνιακά πώς θα το πάμε. Ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν, περιμένουν τις αποφάσεις της Υγειονομικής Επιτροπής, που είναι εκείνη που θα καθορίσει τα πάντα. Και επίσης κάτι άλλο που μου είπαν, ότι μπορούμε να πούμε κάτι τώρα, που είναι τέλος Αυγούστου, και σε μια εβδομάδα να αλλάξει ανάλογα με τις καμπύλες των κρουσμάτων κτλ. Οπότε δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ πάντως ότι θα μπούμε να παίξουμε τον Οκτώβριο με κάποιο ποσοστό επί των θέσεων κάθε γηπέδου. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Αυτό αποκράζομαι. Και σήμερα υπάρχει σχετικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ για το θέμα και νομίζω θα συζητήσουν αυτές τις παραμέτρους. Πράγματι το σενάριο το πιθανότερο είναι να πάμε λίγο πιο μετά στον Οκτώβριο, αλλά με ένα ποσοστό φιλάθλων να είναι παρόν στο γήπεδο. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ και τις ομάδες, και ειδικά ομάδες σαν τον Άρη που βασίζεται πάρα πολύ στον κόσμο του και στα εισιτήρια. Mm-hmm. Ο Άρης έχει τα θέματά του και είναι πολλά. Έχω μια αίσθηση ότι οι περισσότεροι φίλοι του Άρη και ακόμα περισσότεροι ουδέτεροι σκέφτονται ότι δύσκολα θα κατέβει. Την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η αίσθηση, ακούμε για μεταγραφές, ακούμε για συμφωνίες, προφορικές σε αυτό το επίπεδο. Τέλος πάντων, με κάποια προσήφανα θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Είναι η ομάδα σε κατάσταση διάλυσης? Είναι η ομάδα σε κατάσταση στελέχωσης? Είναι η ομάδα κάπου στο ενδιάμεσο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί έχει μπερδευτεί και ο κόσμος. Από τη μία ακούει μπάν, από την άλλη έρχεται ο Σούλερ και ο Τσάλμερς. Από τη μία ζητάμε χρήματα, από την άλλη δεν μπορούμε να λύσουμε τα μπάν. Όχι, πέφτει η εγγυητική. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, πρόεδρε. Όπα, ένα-ένα. Εντάξει. Ένα-ένα. Για τα μπάν είμαστε σε συνεχή επαφή και με τη FIBA και με την ΕΟΚ. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι η ΕΟΚ είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει ότι θα κάνει. Η FIBA δεν μπορεί να κάνει τίποτα από αυτό που πιεστικά έκανε στον Άρη σχετικά με τα μπαν και τους διακανονισμούς που δεν τηρήθηκαν από τον κύριο Γουλιέλμο. Επομένως, θεωρώ ότι στο τέλος θα είναι καλό το αποτέλεσμα και θα παίξουμε κανονικά, θα πάρουμε τα δελτία μας και θα παίξουμε κανονικά. Mm-hmm. Διότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του μπάσκετ αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Άρη να, για αυτό το λόγο,
για τα δελτία δηλαδή των παικτών που έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην κατέβει να παίξει. Επομένως, μέχρι τελευταία, προτελευταία μέρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, όποτε αυτό αρχίσει, έχουμε την δυνατότητα να, έχουμε τον χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Όσον αφορά την εγγυητική, 9 Οκτωβρίου υπάρχει μια δικάση, όμως όντως υπήρχε ένα θέμα, οι παίκτες και οι δικηγόροι τους που τους εκπροσωπούσαν κατάφεραν και άλλαξαν την, την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης την οποία είχαμε κερδίσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα χρήματα στην Επιτροπή. Εμείς προσπαθούμε εκεί να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε σε κάποια πράγματα δίκιο. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Άρα, είμαστε στο σημείο που η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα αποφασίσει αν θα ισχύσει αυτό που είχε κερδίσει ο Άρης σε πρώτο βαθμό, έτσι να το πω, ή αν θα ισχύσει αυτό που πέτυχαν στην πορεία οι μπασκετμπολίστες. Περίπου έτσι είναι, ναι. Mm-hmm. Περίπου έτσι είναι. Mm-hmm. Απλά εμείς τώρα πρέπει σε αυτό το διάστημα να προσπαθήσουμε να βρούμε μία άκρη με τους Τσαϊρέλη, Βεργίνη, Ζάρα και Μούρτο. Ναι. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Πετράτου, που εκεί είναι το ζήτημα το δικό μας, που εκεί λέμε ότι εμείς έχουμε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Και κάπου εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει και mm-hmm. σε ευχαριστούν αποφάσεις δικαστηρίων για όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τα παιδιά αυτά που αναφέρατε, που στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν βοηθήσει την ομάδα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι, και το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι και πολλά χρόνια και νομίζω ότι μαζί σας είχαν κάνει τα μεγάλα βήματα και τις συμφωνίες, εννοώντας ήσαν στην προηγούμενη κατάσταση διοικητική. Μετά στην πορεία με Λάσκαρη, Γουλιέλμο κτλ. Έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο Βεργίνης και ο Τσαρέλης μαζί μου είχαν κάνει το 99 τότε και πήγαμε καλά, πήγαμε πολύ καλά. Μετά επέστρεψαν στην ομάδα τα παιδιά αυτά και παίξαν κάποια χρόνια και εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Mm-hmm. Και μετά και με τον Μούρτο και με τον Ζάρα. Ναι. Η περίοδο ήταν προτελευταία, η τελευταία χρονιά του Λάσκαρη, που ήταν καταστροφική. Εντάξει, μέχρι τώρα βέβαια αυτό που έλεγαν, μάθαινα ότι έλεγαν ότι από τον Άρη δεν μας πήρε κανείς τηλέφωνο, τώρα τους πήρε από τον Άρη τηλέφωνο, μίλησα εγώ με τον Βεργίνη συγκεκριμένα, θα κάνουμε τα ραντεβού που πρέπει για να δούμε. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια άκρη με τα παιδιά αυτά, γιατί γνωρίζουν ότι και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και είχαμε συμφωνήσει, τηρήθηκαν όσα ακριβώς είχαμε συμφωνήσει τότε, με μένα δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η καλή διάθεση προς το πρόσωπό μου στο να, εντάξει, ότι συμφωνήσουμε τηρείται και νομίζω ότι θα το πετύχουμε και τώρα. Έτσι ίσως καταφέρουμε να σώσουμε και την εγκυητική αυτή εδώ που κατέπεσε. Να ρωτήσω το εξής, γιατί μου το στέλνει. Α, πείτε αυτό που θέλετε και θα σας ρωτήσω μετά εγώ. Σχετικά με τη στελέχωση, εννοείται ότι δεν γινόταν να αφήσουμε την ομάδα τελευταία στιγμή να φτιάχνεται όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε προχωρήσει σε κάποιες προφορικές και με προσύμφωνα συμφωνίες, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν όταν οριστικά πλέον λυθεί το θέμα των δελτίων. Σε αυτό το κομμάτι της στελέχωσης εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Τα ονόματα που λέτε ισχύουν και έτσι θα προχωρήσουμε όπως είχαμε κάνει και τις χρονιές το 12-13 και 13-14 που είχαμε πάλι μπαν. Άρα μιλάμε για Τσάλμερς, για Σούλερ, Ντεκόζη. Πώς? Ντεκόζη. Ντεκόζη. Αγραβάνη, Κουζέλογλου. Μιλόσεβιτς και ακριβώς. Και Ντραγκίσεβιτς. Και όλοι οι άσπονδοι φίλοι σας, πρόεδρε, ρωτάνε πού βρίσκει ο Άρης τα λεφτά. Και κάνετε όσο καλή ομάδα. Τα βρίσκω ευρώ-ευρώ από φίλους Αριανούς. Ευρώ-ευρώ από φίλους Αριανούς, να ξέρετε. Γιατί ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκεία. Τώρα βγήκαν τα διαρκεία, δεν έχει βγει η αύξηση του κεφαλαίου. Η φορολογική ενημερώτηση την οποία εξασφαλίσαμε έγινε με πολλή δουλειά. Την ασφαλιστική προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τώρα και αυτή με χρήματα, τα οποία μπαίνουν στην ομάδα από αυτά που είχα πει εγώ ότι θα μπουν, έτσι. Ναι. Και αναμένουμε τη συμμετοχή του κόσμου και στα διαρκεία και στην αύξηση του κεφαλαίου, η οποία θα μας δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Μου λέει ένας φίλος εδώ. Επομένως, ναι, αυτά που έλεγα εγώ και πέρσι και φέτος γίνονται πράξη κανονικά. Άσχετα αν κάποιοι εντός Άρη προσπαθούν με ψέματα να πούν ότι δεν γίνονται. Η πράξη δείχνει ότι γίνονται. Έτσι. Mm-hmm.
Και θα τα πούμε με αυτού σύντομα. Και στο τέλος θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Υπάρχει φίλος μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει, λέει ο πρόεδρος, να πει ότι όλα τα μπαν που ταλαιπωρούν αυτή τη στιγμή τον Άρη είναι από τη διετία 16-18 του Λάσκαρη. Είναι όντως έτσι και. Είναι και τα 8 μπαν από τότε. Είναι από τότε, ναι. Είναι τη διετία που υπήρχε το πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι, και φυσικά να πω ότι το Σεπτέμβριο του 17, γιατί μετά μπήκαν τα μπαν, το 18 μπήκαν τα πρώτα, mm-hmm. Που παραιτήθηκα εγώ, είχα βγει και είχα πει την αλήθεια. Το που πάει η ομάδα και όταν ανακοίνωσα την παρέτηση μου ένα κείμενο και μετά όσες φορές ρωτήθηκα και όσες συνδέξεις έκανα, είχα πει το που βαδίζει η ομάδα. Ωστόσο, αν θυμάστε και καλά... Και είναι αλήθεια ότι φάγατε ξεφωνητό τότε. Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Με ψέματα, γιατί δεν ξέρω, για προσωπικούς τους λόγους και προσωπικά τους συμφέροντα, προσπαθούν να τροπηλήσουν οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εγώ είχα δίκιο. Όμως και αποκρύπτεται και προσπαθούν να μου ρίξουν ευθύνη, συνεχίζουν μέχρι τώρα, και είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μιλάνε καν για Άρη. Διότι είναι αυτοί που ήτανε Φιλιππινέζες του Σκόρδα και τώρα τον βρίζουν, λένε ότι τον βρίζουν, ή ξέρω εγώ συνεργάτες του Ζακουδάνη, και αυτοί προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εναντίον του ΑΣ και της ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή, ενώ γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό, παιδιά, θα σταματήσει. Και όταν θα τελειώσει η φετινή χρονιά που θα πάει καλά, τότε θα πούμε και ποιοι είναι όλοι αυτοί και τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτό προς το παρόν, τους στέλνω ένα μήνυμα και αν συνεχίσουν θα το δούμε παρακάτω. Επειδή οι περισσότεροι από εμάς ασχολούμαστε πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, με ξέρεις τον Κώστα, εντάξει, που ασχολείται με τον μπάσκετ, μου προκαλεί φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι σε μια τέτοια περίοδο όπου πραγματικά έχει τεράστια θέματα ο Άρης και πρέπει να είναι γενική η συσπήρωση και η ενότητα, σας ακούω με έκπληξη σαν όσα αναφέρετε και διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει αυτό. Το λέω εγώ που είμαι λίγο αποτραβηγμένος, δεν είμαι τόσο κοντά στο μπάσκετ όπως είναι ο Κώστας παράδειγμα, στο ρεπορτάζ εννοώ. Πάντα θα υπάρχει. Μου προκαλεί φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και σας ακούω ότι είστε στεναχωρημένος, ότι είστε πικραμένος από κάποιες καταστάσεις. Θα βάλουμε στη σωστή βάση. Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι μαζί μας και στηρίζει την προσπάθεια. Όμως, υπάρχει και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως και το βλέπετε και το διαβάζετε και το γνωρίζετε όλοι, εκμεταλλεύονται το ότι ο κόσμος ξεχνάει. Έχει κοντή μνήμη. Mm. Δεν θυμάται. Και επειδή θεωρούσα μέχρι τώρα ότι η σιωπή δική μου ήταν αδυναμία, επειδή δεν ήθελα να κάνω τον Άρη άνω-κάτω δημόσια και δεν θα το κάνω ούτε τώρα, νομίζω ότι μπορούν να το συνεχίσουν αυτό το βιολί. Δεν θα μπορούν να το συνεχίσουν, θα το σταματήσουν όπου να είναι, γιατί και αποδείξεις έχω και email έχω και μηνύματα που στέλνανε στο Λάσκαρη και στον Γουλιέλμο έχω και τα πάντα έχω. Και όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούν να με κυνηγήσουν, θα τα βγάλω και στη δημοσιότητα, γιατί καλύπτονται από το γνωστό νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Αυτά προς το παρόν. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι μαζί μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε νικητές από αυτό το πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, τα χρέη είναι πολλά. Είναι χρέη τα οποία είναι ήδη διακανονισμένα και ρυθμισμένα, τα οποία δεν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις. Έχουν γίνει κουρέματα και πάλι δεν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις κτλ. Οι ρυθμίσεις εννοεί οι διακανονισμένοι τους παίκτες. Είναι στραβωμένο όλο το κλίμα και προσπαθούμε σιγά σιγά να το ισχυώσουμε. Μάλιστα. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, λέει εδώ ένας φίλος. Ήδη ξεκίνησαν τα εργομετρικά. Ξεκίνησε. Προετοιμασία. Ναι, ξεκίνησαν. Την προπόνηση. Ναι, ξεκίνησαμε. Ναι. Δηλαδή θα αρχίσουν να έρχονται και αυτοί που είπαμε. Ο Σούλερ και όλοι αυτοί. Ναι, θα αρχίσουν να έρχονται. Καλά, ρε πρόεδρε, τον καλύτερο παίκτη μας πήρες. Τον καλύτερο παίκτη μας πήρες τώρα. Τι, δηλαδή γίνονται αυτά. επειδή θα είμαστε μαζί στο παλέ, πρέπει να μας πάρεις και τον καλύτερο παίκτη. Και όχι μόνο τον καλύτερο παίκτη, και τον αρχηγό μας πήρες. Περίμενα από κάτι εγώ τώρα πριν το πει ο πρόεδρος. Η διοίκηση τώρα του Λευτέρη Αρβανίτη αγκάλιασε τον Ηρακλή και τον θέλει στο παλέ. Σε αντίθεση με όσα έγιναν πέρσι, που για τον Άρη
δεν ήταν τιμητικά. Εκείνη δεν ήταν, ρε φίλε. Αυτό λέω. Άρης. Όχι, για να καταλαβαίνει εκείνη ο κόσμος. Ήταν κάτι άλλο. Να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πολλές φορές τα σωματεία, είτε λέγονται Άρης, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε, πέρα από μια αντιπαλότητα που μπορεί να έχουν οι ομάδες αγωνιστικά. Καλά, μέσα στο πολλές φορές οι παράγοντες δημιουργούν την έχθρα. Εννοείται. Και τις κακές σχέσεις. Και παρασύρεται και ο κόσμος. Και έκανε ο Άρης αυτό που έκανε πέρσι, τη χαζομάρα με τα τουρνικέ. Αλλά στην ουσία δεν την έκανε ο Άρης, πρόσωπα την κάνανε. Ήταν ντροπιαστική για τον Άρη εκείνη η αντίδραση, μεγάλο λάθος. Εντάξει, ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Το μεγαλείο του καθενός φαίνεται και στην γενεοδορία και την γενοψυχία την οποία έχει να συνεργάζεται με ανταγωνιστές του. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αν θυμάστε και το 12-13 είχαμε λύσει και την υπόθεση Σοφοκλήδης Χορτσανίτη που ταλάνιζε τις δύο ομάδες 5-6 χρόνια. Ναι, όντως. Εμείς ήρθαμε και την τακτοποιήσαμε και αυτήν και λύθηκε και η ομάδα μπήκε στην 99 και προχώρησε και πήραν όλα τον δρόμο τους, ας πούμε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Ηρακλή. Είμαστε αντίπαλοι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, μέσα στο παρκέ. Από εκεί και μετά, εφόσον μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που βοηθούν τον μπάσκετ και γενικότερα την πόλη, γιατί να μην δώσουμε. Και να τους βάλει και 30 πόντους ο Σούλα. Όταν χρειάστηκε το Ιβανόφιο. Και θα δείχνει στον πάγκο εμένα. Κώστα, ήμασταν τυχεροί με αυτό το παιδί, γιατί είναι εκπληκτικό παιδί. Είναι χωρίς δουλειά μέχρι τελευταία και δέχτηκε την πρότασή μας που σίγουρα δεν είναι ανάλογη της αξίας του. Αλλά είναι εκπληκτικό παιδί, πρόεδρε, θα το καταλάβεις, θα το διαπιστώσεις. Νομίζω ότι το έχετε ήδη διαπιστώσει. Ήθελε πολύ να μείνει στην πόλη. Σε αυτό βοήθησε και ο Ηρακλής, βέβαια, το περιβάλλον που δημιούργησε. Του άρεσε πάρα πολύ η πόλη, οι άνθρωποι, η κατάσταση γενικά εδώ. Οπότε νομίζω ότι και γι' αυτόν είναι μια καλή επιλογή. Και ας έριξε λίγο το κασέ του. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Κορονοϊό έχουμε. Εντάξει. Ναι, έτσι είναι. Πλησιάσει και η ώρα που θα μπουν οι ρούκες από τα draft στην αγορά και λίγο εκεί ζορίστηκε. Ναι. Και το κλείσαμε εδώ, εντάξει, στο Θεό. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εδώ μου λένε φίλοι να μας πείτε για τις επαφές που κάνετε στην Αθήνα. Τι εννοεί, επαφές στην Αθήνα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, ναι. Κάνουμε συνεχείς επαφές. Έχουμε το θέμα του γηπέδου με το Υπουργείο, το οποίο χθες από ό,τι έμαθα που μίλησα, ήδη έχουν συστήσει επιτροπή και το κοιτάζουν, γιατί χρειάζεται να συμπληρωθούν οι ειδικοί όροι της παραχώρησης, άρα προχωράει το ζήτημα αυτό. Έχουμε το θέμα των χορηγιών που κυνηγάμε από Αθήνα, μήνα λίγο πίσω πάλι λόγω κορονοϊού και κάποιων δυσάρεστων καταστάσεων που είχαν τα πρόσωπα που θέλουμε να συνεργαστούμε. Σιγά σιγά πιστεύω και αυτό θα ανοίξει. Γενικά είμαστε σε επαφή και πολλά πράγματα που αφορούν τον μπάσκετ, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, διότι δεν έχουμε ανάγκη από πολλούς θεσμικούς παράγοντες, πολιτικούς και όλα αυτά που πρέπει να έχει μια ομάδα για να, στην κατάσταση που νοάρεις για να τα καταφέρει. Η αδικία με το παλέ θα αποκατασταθεί. Διότι για μένα η αποκατάσταση αδικίας και ισονομίας θα σημαίνει ότι ο Άρης θα αποκτήσει χρήση και νομή του παλέ. Και όχι απλά χρήση, επιπληρωμή κιόλας, ναι, όπως είχε τα προηγούμενα όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα την περίοδο Λάσκαρη και Γουλιέλ μου και με την πρώην διοίκηση των ΕΑΚ, οι οποίοι δεν ξέρω πώς είχαν αντιληφθεί τη θέση τους εκεί. Εκβίασαν και πίεσαν πάρα πολύ τις διοικήσεις εκείνες του Άρη, οι οποίες ήταν όλο υποχωρήσεις. Και φτάσαμε σε ένα σημείο ο Άρης να φαίνεται ότι χρωστάει κιόλας. Ναι. Εδώ δεν είναι αυτή η αλήθεια και δεν είναι και το σωστό για την πόλη και το δίκαιο για τον Άρη. Πιστεύω ότι αυτό θα αποκατασταθεί. Απλά αυτό που έχω να πω εγώ προς όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με την παραχώρηση του γηπέδου είναι ότι θα πρέπει να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα. Είναι μια απόφαση που θα έπρεπε ήδη να έχει πάρθει και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει το ζήτημα του γηπέδου. Αντιλαμβάνομαι ότι μείναμε λίγο πίσω λόγω του κορονοϊού, αλλά έχει τώρα καιρό που λειτουργούν τα πράγματα, τα υπουργεία, να προχωρήσουν λίγο γρήγορα να τελειώνει το ζήτημα. Είναι μια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό έχει οριμάσει στην κοινωνία της πόλης και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τα τόσα χρόνια το παλέ συντηρούνταν από τους αγώνες του Άρη. Τώρα ήρθε η ώρα να το.
να παραχωρηθεί και να λειτουργήσει, θα βοηθηθεί πάρα πολύ η ομάδα και ο ΑΣ και η ΚΑΙΑΡΙΣ. Ναι, και τα χρήματα 2 χρόνια των τηλεοπτικών πηγαίνανε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ενώ άλλοι παίρναν παίκτες. Ναι, είπα, ήταν τεράστιο, τεράστιο λάθος υποχρεωτικότητα του Λάσκαρη. Τι υποχρεωτικό, γιατί τον ένοιαζε, αφού ήξερε τι θα γίνει μετά. Με αυτό θα τα πλήρωνε. Τέλος πάντων, με τηλεοπτικά παρετώντας, τι γίνεται με το κομμάτι αυτό. Υπήρχε μια συζήτηση πριν από καιρό και είπαμε για κεντρική διαχείριση. Τότε ακόμα ήταν ο κ. Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό και ο Μάρας Παπαδόπουλος ως πρόεδρος. Φαινόταν ότι θα ήταν και ο Παναθηναϊκός μέσα σε αυτό. Πληροφορίες και αυτά που βγαίνουν προς τα έξω δείχνουν ότι δεν θα είναι τελικά, θα παραμείνει εκεί που είναι λόγω του ότι αποχώρησε ο Γιαννακόπουλος, άρα θέλουν τα έσοδα της Κοσμοτέ. Γιατί, στο ποδόσφαιρο λένε ότι το σωστό είναι η κεντρική διαχείριση και πρέπει όλοι να προχωρήσουμε μαζί. Στο μπάσκετ δηλαδή που έχει το καλύτερο συμβόλαιο Παναθηναϊκός, δεν ισχύει ότι ισχύει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ναι. Έχουν συμβόλαιο αυτοί με την Κοσμοτέ. Δεν είναι, κύριε Αρβανίτη, δεν είναι εκπληκτική αυτή η υποκρισία όμως στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού? Δηλαδή, στο ένα άθλημα που έχω εγώ το συμβόλαιο, λέω: α, έχω συμβόλαιο, παιδιά, τι να κάνω. Ενώ στο άλλο που έχουν οι άλλοι συμβόλαιο, λέει: κεντρική διαχείριση για το καλό του αθλήματος. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η υποκρισία αυτή υπάρχει. Απλά να πω κάτι: στο μπάσκετ, οι μέτοχοι και οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ένας, ο ΙΣΑΚ είναι ένα συνεταιρισμό, μια κοινοπραξία που πρέπει να είναι όλοι μαζί για το συμφέρον του αθλήματος και των ομάδων τους, και ο καθένας τραβάει τη δική του γραμμή σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Αυτό το πράγμα δείχνει μια διάλυση, δείχνει τις διαλυτικές τάσεις που υπάρχουν στον ΕΣΑΚΕ και μια κακή εικόνα γενικότερα, και κανείς δεν θέλει και να επενδύσει και να χορηγήσει μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν σε αυτό το μοτίβο. Άλλοι είναι γιατί είναι νεόπλουτοι, άλλοι γιατί τώρα έχουν εμφανιστεί και νομίζουν ότι θα είναι μια ζωή έτσι, άλλοι γιατί έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα. Πρέπει να το καταλάβουν, αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Έχω πολλά ερωτήματα από φίλους. Μου λένε για κάρτα φιλάθλου, για το τι γίνεται στον ερασιτέχνη. Ναι. Βεβαίως. Ο ερασιτέχνης πάει πάρα πολύ καλά. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Είναι οι υποχρεώσεις μας οικονομικά τακτοποιημένες όλες, οι ρυθμίσεις μας όλες μια χαρά, τις στηρούμε. Τα τμήματα μπαίνουν ξανά σε λειτουργία, οργανώνονται καλύτερα, γράφονται συνεχώς μέλη στον ερασιτέχνη Άρη με την προσπάθεια του Χρήστου του Βλάχου. Ο ερασιτέχνης πάει πάρα πολύ καλά. Αν θυμάστε, όταν τον Οκτώβριο του 19 αναλάβαμε εμείς τον ερασιτέχνη μετά από μια πραγματικά αργιανίδικη διαδικασία, και εκεί οι ίδιοι οι οποίοι πολεμάνε την κατάσταση στο μπάσκετ τώρα, οι ίδιοι μιλούσαν για λύσεις φασών, φθαρμένους παράγοντες και τέτοιες βλακίες, οι οποίες έχουν πάντα τυποποιημένα γράφουνε, και πάλι αποδεικνύεται ότι με ψέματα και λάθη προσπαθούσαν να τροπιλήσουν την κατάσταση. Αν θα σας θυμίσω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι άλλη φορά ο ερασιτέχνης Άρης κατάφερε μέσα σε μια μέρα να μιλήσει με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να κλείσει ραντεβού, αν θυμάστε, στο θέμα το μπαν της FIBA, και ο πρόεδρος να συνομιλεί σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ναι. Αλλά αυτό δεν το θέλουν αυτή. Σωστό. Η κλίκα που προσπαθεί να δημιουργήσει. Έτσι, δεν έχει γίνει ποτέ. Φαντάζεστε, θα ήταν μια άλλη διοίκηση, αν θα μπορούσε ο ΑΣ να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να συνομιλεί και να διεκδικεί πράγματα μαζί με την ΠΑΙΑΡΙΣ και τον κύριο Καρυπίδη. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα θυμίζουμε κάθε φορά εμείς αυτά στον κόσμο. Θα απαντάτε με έργα, Πρόεδρε. Είναι η καλύτερη απάντηση. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει σίγουρα, όμως. Αυτό έτσι είναι. Αλλά επειδή ο κόσμος ξεχνάει, θα τα θυμίζουμε πάντα. Ναι. Το τι λέγανε, ποιοι τα λέγανε, πότε τα λέγανε και τι συμφέροντα εξυπηρετούσαν. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, εννοείται. Ναι, να θυμίζουμε στον κόσμο. Καλό να τα λέμε, γιατί υπάρχουν πάντα σε όλους τους συλλόγους ορισμένοι που θέλουν να λιμένονται τις καταστάσεις και να τους βολεύουν τα προβλήματα και η μιζέρια. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Να ελέγχουν τις καταστάσεις. Ναι, σωστά. Πριν κλείσουμε, τους Κινέζους τους έφερε. Χωρίς λύση.
Ένα λεπτό. Ναι. Χωρίς λύση όμως, έτσι. Καλά, εννοείται. Ακόμα περιμένω, ακόμα περιμένω τις προτάσεις από τη Γενική Συνέλευση που θα κάνανε αυτοί οι οποίοι αντέδρασαν στην πολυμετοχικότητα. Είπανε, θα κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Δηλαδή, η ιδέα ήταν, πετάει μια ιδέα, Αρβανίτη, έλα κάντε. Ωραία, ελάτε, κάντε την εσείς. Είναι η απάντηση δική μου και ακόμα τους περιμένω. Η ομάδα τρέχει όμως. Εντάξει, διακοπές. Σωστά. Είχαμε διακοπές. Ακόμα τους περιμένω. Σωστά. Πάμε διακοπές στη θάλασσα με τις οικογένειές μας και αυτό είναι ο Άρης. Πάμε, λέμε μια βλακεία σε μια γενική συνέλευση, φεύγουμε μετά, πάμε σπίτι μας, πάμε στην παραλία, κάνουμε τα πια μας και Αρβανίτη να τρέχει. Και να μην μιλάει. Σωστό. Έτσι, δεν γίνεται. Έτσι, έτσι. Έτσι. Όχι, να μιλάει. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό υπάρχει και το βήμα ελεύθερο εδώ. Ο κόσμος βέβαια ρωτάει τώρα εδώ, έχω πάρα πολλά μηνύματα για παίκτες και τα λοιπά. Θα πάρει η ομάδα άλλο ξένο παίκτη? Όχι νομίζω. Όχι, όχι, όχι. Είμαστε συμπληρωμένοι πάρα πολύ καλά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Πάλι έχασα την ευκαιρία να παίξω. Νομίζω ότι είναι μια καλή, κάναμε μια καλή ομάδα, μια καλή χημεία. Δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί. Το φιλικό με τον Ηρακλή πότε να το κλείσουμε, πρόεδρε, τώρα που τα βρήκατε με τον Κούση. Όποτε θέλουμε. Για να παίξουν λίγο, να τους βοηθήσουμε στην Ευρώπη να παίξουν λίγο. Περιμένουμε να κάνουν λίγο, να ρολάρουν στην προετοιμασία για να μπορέσουμε να παίξουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Σε ρίσκα 30 ο Σούλερ. Εννοείται. Πότε παίζει ο Ηρακλής? 22 Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Μετά τους κερδίσουμε. Αφήστε τους να πάνε στο ευρωπαϊκό. Όχι, πριν. πείτε μας κάτι τελευταίο. Ναι. Καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Στην προσπάθεια που κάνει στον PCL. Ρωτάει φίλος αν ο Καρυπίδης σας έφερε τους Κινέζους για το γήπεδο. Νταλκάς κι αυτός. Για το γήπεδο του ΑΣΥΜΑ, λέτε. Ναι, του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, για το ποδόσφαιρο, ναι. Είμαστε, ναι, το είχαμε συζητήσει μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη για το τι θα γίνει με το γήπεδο, διότι χρειάζεται συνεργασία και συναπόφαση. Είναι μια ιδέα, θέλει πάρα πολύ δουλειά και χρόνο αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι όριμες οι μελέτες για να προχωρήσει. Είναι πολύ νωρίς να συζητάμε. Υπάρχει πάντως η σκέψη και η διάθεση και από μένα και από τον κύριο Καρυπίδη να το προχωρήσουμε μαζί και να ανακατασκευαστεί σιγά σιγά το. Και θα πρέπει και η περιφέρεια, όπως η περιφέρεια Αττικής έδωσε 20 στην ΑΕΚ, όπως ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει θα κάνω το βοτανικό στον Παναθηναϊκό, όπως έχει γίνει η επιτροπή για το γήπεδο του ΠΑΟΚ με την περιφέρεια και το Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει και ο Άρης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εξελίξει το γήπεδό του, να το αλλάξει προς το καλύτερο. Η ομάδα πλέον είναι στα ευρωπαϊκά κύπρα τα τελευταία 2 χρόνια και η φιλοδοξία είναι για αρκετά χρόνια. Θα πρέπει και εκεί να υπάρχει συνδρομή οικονομική, αλλά και σε ό,τι άλλο χρειάζεται. Παντού. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το πάρκο πίσω από το Χαριλάου, το έχει χώρο πρασίνου. Ναι. Δεν μπορεί εκεί να γίνει πάρκινγκ για UEFA και Europa League κτλ. Είναι χώροι πρασίνου. Όταν είναι για άλλες ομάδες, όλα βρίσκονται οι λύσεις. Παντού. Βρίσκονται οι λύσεις. Γίνεται μια νομοθετική ρύθμιση, τσου πάρε το τάδε. Θα πρέπει λοιπόν και να πιέσετε, αλλά θα πρέπει εδώ να βοηθήσετε κι εσείς, πρόεδρε. Όταν λέω εσείς ο κύριος Καρυπίδης, ο επίσημος Άρης. Να ζητήσετε, να απαιτήσετε, ώστε να μπορέσουμε. Γιατί μου λέει ένας φίλος να φωνάξω τα μέσα ενημέρωσης. Αν η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, ο ερασιτέχνης μας δώσουν το έδαφος, θα είμαστε δίπλα και θα στηρίξουμε για το συμφέρον του συλλόγου. Βέβαια, δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Προχθές μάλλον είχα μια συζήτηση με τον Δήμαρχο για αυτό το θέμα της ανάπλασης του χώρος πρασίνου, πάρκο, τι είναι εκεί, ναι, πίσω από την θύρα, ναι, 7. Εννοείται ότι είναι θετικός. Απευθείας συνομιλεί ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Απόστολο Τζικώστα για την ανακατασκευή. Αυτό που σας είπα για τις, να είναι οι μελέτες όριμες, είναι απάντηση από την περιφέρεια. Δηλαδή είναι θετική και ο Δήμος και η περιφέρεια. Αυτό, ναι, βέβαια πρέπει να το δούμε στην πράξη. Έτσι. Το να λέμε ναι και πρέπει να το δούμε στην πράξη. Και η πίεση θα υπάρχει ώστε να γίνουν τα πράγματα που ωφελούν το σύλλογο και την ομάδα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ωραία. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη και στην ουσία για τον μπάσκετ μιλήσαμε. Με ρωτάει ο φίλος, πες του, λέει να πάρουμε αθλητικό ψηλό και τα λοιπά. Ρε παιδιά. Εγώ το είπα χθες αυτό. Ναι.
Τι αθλητικό, δεν μπορεί η ομάδα να πάρει. Θα δηλαδή να μετά. Τα πω όλα, δεν μπορεί. Άρα εννοείς οικονομικά. Και οικονομικά. Πάρτε 2.000 διαρκείας. Υπάρχει αθλητικός σύλλογος ξένος που έπαιξε στην ελληνική Α1 Χρήσανθε πέρσι. Γιατί πέρσι πρέπει να το πάρει. Μόνο τέτοιον μπορείς να πάρεις. Γιατί κόστα. Γιατί έχεις μπαν. Χρήσανθε. Όλοι αυτοί που πήραν από την. Να, μπράβο. Ωραία. Για σκέψου λίγο. Πάλι ο Κούστας ανοίγει τα υπάρχει, ματάκια. Υπάρχει, ναι. Ποιος? Αυτός που κάρφωνε του ΠΑΟΚ και δεν μπορούσε να καρφώσει. Σωστό. Ο Γκάρετ. Ο Γκάρετ. Του Ηρακλή. Ο Γκάρετ. Πάρτε το. Με Σούλερ και Γκάρετ. Όλα τα κλαμπάκια τον ξέρουν απ' έξω. Ποια κλαμπάκια? Σάντουιτς. Τα κλαμπάκια σάντουιτς. Εμείς να πάω σε break για να επιστρέψουμε για να μας πει για πάω. Ο φίλος λοιπόν που ρωτάει να πω ότι ο Άρης πήρε παίκτες που έχουν το δελτίο τους εδώ, φίλε. Και δεν χρειάζεται να πω γιατί. Το ξέρουμε, το είναι από τα μπαν. Έτσι. Έτσι. Και γιατί αυτό που είπαν ότι η FIBA απαγορεύει στις ντόπιες ομοσπονδίες πλέον να εκδίδουν δελτία δεν είναι. Θέσφατο ακόμη, δεν το κυνηγάει η FIBA. Η FIBA το είπε, αλλά και πάλι δεν θα το κυνηγήσει. Ωραία. Θα βγουν τα δελτία. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Επειδή πρέπει να δικαιολογήσει το μισθό του ο Στέργιος, σήμερα σε έχω στην πούδρα. Είσαι ήρεμος. Όχι, χαλάουα. Είμαι ήρεμος και αυτό οφείλεται σε μένα. Γιατί, γιατί όλα πάνε καλά. Αυτό οφείλεται σε μένα. Αν το ρίχνεις και μια σπόντα. δεν μπορείς. Και δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι πλέον, δεν έχει κανένα λόγο να ασχολούμαι. Όταν φτάσει κάπου το Άρη στο επίπεδο του ΠΑΟΚ και είμαστε ομοϊψείς και ανταγωνιζόμαστε, θα ασχοληθώ και με τον Άρη. Δεν γίνεται, φίλε, να κοντίνει κάποιο. Να κοντίνει κάποιο δεν γίνεται. Για να είμαστε ισοϊψείς. Με το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, με τους περισσότερους τίτλους σε ομαδικά αθλήματα. Χρήσατε, πες. Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι. Σύγκλισε τον λίγο. Πες το για τον διαιτητή, για την καταγγελία της Μπεσίκτας. Δεν είμαι με τους Τούρκους. Δεν μπορώ. Α, γι' αυτό, Το καθαρό πέναλτι που έπνιξε ο Ιταλός. Τον οποίο λέει ζητά να ανοίξουν τα τηλέφωνά του και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Κάντε, αυτό δεν το βλέπει. Ο βοηθός που σήκωνε offside και ακυρώνει τον γκολ. Που ήταν βέβαιο. Και φυσικά φαίνεται καθαρά. Όχι, δεν συνεννώ. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γελοί οι Τούρκοι. Γελοί. Και γελοί ισχυρισμένοι. Ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, πάμε Στέργιο λίγο στο ρεπορτάζ να ακούσουμε τι έχουμε σήμερα. Επί της ουσίας η καταγγελία των Τούρκων είναι ένα παραμύθι και μισό για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό στα εκατομμύρια των φιλάθλων της Μπεσίκτας. Εντάξει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας ανοίξουν ό,τι θέλουν, ας κλείσουν ό,τι θέλουν. Δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκαν. Τις Μπεσίκτες, γιατί φορούσαν κόκκινο. Ο Αυγενάκης νομίζω το έκανε. Στέργιο. Η Αυγενάκη Επιτροπή. Red Lefter. Red Lefter. Πού είναι ο προ. Σε κάτι γάμος τον είδα. Του στείλα μια επιστολή, δεν μου απάντησε. Μάλιστα. Για πάμε, Στέργιο. Να συνεχίσω, μπορώ. Έγινε επίσημη καταγγελία. Ή είναι απλά δημοσίευμα. Α, δημοσίευμα. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν. Συνεχίζει. Γιατί έπρεπε να πει την εξυπνάδα σου. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την καταγγελία. Κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Ναι. Ξαναλέω ενδεχομένως επειδή φορούσαν κόκκινα να επηρεάστηκαν από μια ομάδα εδώ στη χώρα μας. Που είναι μέτρες καταγγελίες και απειλές και οτιδήποτε άλλο. Τα δημοσιεύματα πληθαίνουν για παίκτες του ΠΑΟΚ. Είτε για πώληση είτε για δανεισμό. Υπάρχει δημοσίευμα ότι αρνήθηκε ο ΠΑΟΚ πρόταση για τη Μασέλη και τον Γιαννούλη. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη ενημέρωση για τον Ροντρίγκο Σουάρες να δούμε. Τελικά τι θλάση είπε στους βαθμού για να δούμε αν θα είναι έτοιμος 15-16 Σεπτεμβρίου που ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπενφίκα, Δυναμό Κιέβου και Γκάνδη. Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα χάσει έδαφος ο Ροντρίγκο. Οι μέρες δεν είναι και τόσες πολλές. Οπότε θα ενεργοποιηθεί περισσότερο ο Λιμιός ή θα δούμε επανεμφάνιση του Λεωμάτους σε αυτόν τον ρόλο που είναι σίγουρα απαιτητικός. Στο 3-4-2-1 που παίζει στο ξεκίνημα φέτος ο Αμπέλ Φερέιρα. Ήρεμη η προετοιμασία αφού ο ΠΑΟΚ παίζει τον πρώτο μεγάλο στόχο του. Ρεπό δεν έχουν τώρα. Η πίεση είναι μικρότερη, σαφώς. Και η διοίκηση μπορεί με καθαρό μυαλό και με περισσότερες δυνατότητες να διαμορφώσει το ρόστερ μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Θα υπάρξουν αποχωρήσεις, θα υπάρξουν πωλήσεις, θα υπάρξουν και μεταγραφές. Θα αλλάξει το ρόστερ του ΠΑΟΚ σε νομίζω τουλάχιστον 5-6 πρόσωπα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και εκπλήξεις στο το παρεδώσε, στο δώσε κυρίως. Εντάξει, την ίδια στιγμή το θέμα Βιερίνια επανήλθε χθες στην επικαιρότητα μετά από ένα post του αρχηγού από τη Χαλκιδική, κάπου είναι παραθαλάσσια, δεν θυμάμαι πού, με τη σύζυγό του.
Έκανε λόγο για ότι η σιωπή έχει σημασία, κάπως έτσι το εξέφρασε. Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι να αφήσουμε λίγο αυτά γενικότερα τα περί Instagram και τα λοιπά. Εμένα μου θυμίζουν άλλες καταστάσεις. Εντάξει, ή βγαίνεις και μιλάς ή δεν μιλάς καθόλου. Αυτά που βλέπουμε στο Facebook, στο Instagram, όταν χωρίζει κάποιος και πετάει τις πόντες και ανεβάζει τα τραγούδια, εντάξει, νομίζω δεν έχουν θέση σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Και η προσωπική μου άποψη πάντα, γιατί αυτή εκφράζω, είναι ότι δεν μου άρεσε που ο αρχηγός θα μπορούσε να γράψει και ένα συγχαρητήριο για την πρόκριση, για παράδειγμα. Ω, σωστά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά, αυτό και μπράβο, μάγκες. Ναι. Δεν προκρίθηκε ακόμα η ομάδα που θα παίζει ο Βιερίνια. 17 Σεπτεμβρίου θα προκριθεί. Ό,τι να είναι. Graphicdesign.gr. Δεν κατάλαβα τι είπε ο συνάδελφος. Περίμενε λίγο από τον Βιερίνια λοιπόν να πει ένα μπράβο στα παιδιά. Αρχηγός της ομάδας ήταν. Και ακόμα και τώρα είναι, παρότι δεν είναι στο ρόστερ. Εντάξει, αυτό είναι ο φυσικό ηγέτης. Αυτό είναι σωστό αυτό που λες. Επέλεξε ο Βιερίνια να ανεβάσει ένα post με τη σύζυγό του και να πει κάτι για σιωπή. Και okay, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και πολύ. Από κάτω και σχόλια, αρχηγέ, σε παρακαλούμε έλα. Και σχόλια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Okay, ο κόσμος πάντα εκφράζει και διαφορετικές. Ναι, αλλά και ο άλλος έκανε ανάρτηση. Μπράβο, αρχηγέ, που το λέγαμε χθες. Γι' αυτό. Μπορεί να έχει και δεύτερο μήνυμα από πίσω, μπορεί και όχι. Εγώ νομίζω ότι έχει. Ναι, εντάξει. Μπράβο, αρχηγέ. Νομίζω ότι είναι και μια μικρή σπόντα. Εκεί φτάσαμε τώρα. Όμως να ασχολείται τώρα ο πρόεδρος και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με το Instagram και τα υπονοούμενα. Δεν τον θέλετε, τελειώστε. Τον θέλετε, πάρτε τον. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, Νικόλαος Τζουλάκης. Όχι, εναντίον μας. Έδωσε άδεια στον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επίσης στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο, τη Λαμία, τον Πανετολικό, τον Αστέρα Τρίπολης, τον Αυδίνη. Έχει εξεταστεί ο Βάκελος, έχει εξεταστεί. Στην επόμενη συνεδρίαση. Ο Άρης, ΑΕΚ και οι άλλες ομάδες είναι στην επόμενη συνεδρίαση. Εμείς ο Ηρακλής. Εσύ Κώστα είσαι. Τι είμαι. Ακόμα δεν είσαι. Πουθενά. Δεν είσαι καν Ηρακλής Αμπελοκήπων. Κάποιες φορές είναι καλύτερο να μένεις ψύχρεμος, σιωπηλός και να χαμογελάς, το μήνυμα του Βιερίνια. Δεν το θυμόμουν να παίξω. Πατήσει στόχαστο. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Ξαναλέω, είναι. Αναφέρει το δικαίωμα του Βιερίνια να λέει ό,τι θέλει. Το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Λένε ότι θέλουν η τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Άρα ο Βιερίνια μπορεί να γράψει και να πει ό,τι θέλει. Απλώς η δική μου άποψη, ξαναλέω, ήταν ότι θα μπορούσε να πει και ένα συγχαρητήρια. Σίγουρα θα μπορούσε. Μέχρι πριν από λίγο. Στέργιο, εγώ τώρα που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και σπούδαζα στο Ενδιβούργο. Και έρχομαι τώρα με τρελός παοξής. Και βλέπω όλα αυτά. Από πού ξεκίνησε όλο αυτό, τι έγινε και έφτασε σε αυτό το σημείο η σχέση, επειδή δεν έπαιζε. Όχι. Υπήρξε πρόταση, να το ξαναπούμε, του ΠΑΟΚ ύψους. Αυτό πιο μετά νομίζω έγινε. Δηλαδή κάτι Κοίταξε. Πρέπει να έγινε πριν. Κοίταξε. Κάτι πρέπει να έγινε πριν για να φτάσει η σχέση του Βιερίνια με την ομάδα σε αυτό το σημείο. Τώρα μιλάμε για τον Βιερίνια, δεν μιλάμε για τον. Έγινε η πρόταση του Άγγελου Χαριστέ να τον πάρει στον Άρη. Ναι. Τα λέω τόσο καιρό. Είδες τώρα, πετάγεται τώρα να μην πω. Όταν τη φορέσει τη φανέλα όμως. Καλά λέω Στέργιος. Ο Βιερίνια έκανε το λάθος και δεν πήρε την πρόταση για 1 εκατομμύριο το χρόνο. Για συμβόλαιο ενός έτους. Και με 15 συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, αν είχε φέτος, αυτόματα ανανέωσε για ακόμα ένα χρόνο. Πότε έγινε αυτή η πρόταση? Πριν τα play-off. Δεν γράφτηκε στον τύπο. Ναι. Και είπε όχι, θέλω παραπάνω. Είπε όχι, θέλω παραπάνω, διαπραγματεύτηκε τις συμμετοχές. Φάνηκε να το ψηρίζει λίγο το θέμα. Το έχω ξαναπεί ότι ο ποδοσφαιριστής σκέφτεται διαφορετικά από ότι εμείς, σου λέει, γιατί να παίρνει ο Βαρέλα 1,2 και ο άλλος 1,5. Και εγώ είμαι αρχηγός, ναι. Δεν απάντησε στην πρόταση θετικά, απάντησε αρνητικά και η νέα πρόταση με την οποία επέστρεψε ο ΠΑΟΚ ήταν και είναι 450.000. Αυτή είναι η απόφαση της οικογένειας. Υποτιμητική. Όχι, μια χαρά είναι. Αυτή ήταν 1 εκατομμύριο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εντάξει, αλλάζουν αυτά. Πώς αλλάζουν, εσύ Κώστα. Καλά, ο αρχηγός, αυτός που σου έδωσε το πρωτάθλημα πέρσι, αυτά λέγατε. Αρχηγές, ναι, από 1,5 που έπαιρνε, από 1,5 εκατομμύριο που έπαιρνε 450.000 και δεν είναι υποτιμητικό. Τι λέτε τώρα. Έπαιξε ρόλο και άλλο, εγώ γι' αυτό ρωτάω. Τι λέτε τώρα. Αν αυτό το έκανε στον Άρη παίκτης, θα γινόταν ο χαμός. Με το αν δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Όχι, πρόσεξε. Στο ένα προασπίζουμε τα συμφέροντα της ομάδας και στα άλλα προασπίζουμε όχι τα συμφέροντα της ομάδας, τον μάνατζερ και των παικτών. Εμείς πρέπει να προασπίζουμε την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Όχι, εμείς μεταφέρουμε. Την ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης και ο Αντρέ Βιερίνια. Μεταφέρουμε. Και ο Φερέιρα, μήπως την ξέρει την πραγματικότητα. Την πλήρη πραγματικότητα δεν την ξέρει ο Φερέιρα. Μήπως την ξέρει ο Φερέιρα. Εγώ λέω ότι δεν την ξέρει. Και είναι η αιτία. Εγώ θα σου πω ότι ο Φερέιρα δεν τρελαίνεται να έχει το Βιερίνια στην ομάδα του. Α, τώρα το πας καλά. Είτε φύγει είτε έρθει, σου λέει εντάξει, οκ. Δεν νομίζω να είπε ο Φερέιρα στη διοίκηση, εγώ θέλω Βιερίνια
όπως και να έχει, όπως θα έλεγε για παράδειγμα ο Λουτσέσκου, αν ήταν πέτος στον ΠΑΟΚ, θα έλεγε. Θέλω αρχηγό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Συγγνώμη. Ο Φερέιρα, αν ο προπονητής έλεγε στη διοίκηση, coach τον θέλει στον παίκτη, ναι τον θέλω. Δεν θα κάνει διοίκηση μια προσπάθεια να τον κρατήσει. Μπορεί να είπε ναι, τον θέλω, αλλά και να μην το. Παιδιά και να μην το. Άμα είπε ναι, όμως, θα βρούμε τη λύση. Παιδιά και να μην τον κρατήσετε, εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Συγγνώμη. Έχει μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν το είπε για τον Ζαμπά. Το λέει για τον Βιερίνια, παιδιά. Καλά, και θα όταν ο Πάο. Η προσωπολατρία τώρα νομίζω ότι είναι λίγο. Να αλλάξει ρότα. Και να μην πάει κάθε χρόνο ντόμινο επειδή πήρε ο Χατζηρίδης να πάρει και ο Βαρέλα. Επειδή πήρε ο Βαρέλα να πάρει ο Βιερίνια. Επειδή πήρε ο Βιερίνια να πάρει του χρόνου κάποιο άλλο. Μπαίνει κάποιο ένα stop. Εντάξει. Δεν μπορεί να μπει stop στον συγκεκριμένο. Η πρόταση λοιπόν ήταν άκρως τιμητική, γιατί ο Βιερίνη είναι στα 35, που έχετε πάνω στο βαρό τραυματισμό, πέρσι δεν έδειξε και πολλά τα 450. Πράγματα. 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα 450 είναι εκατομμύριο ευρώ. Πρώτη μετά. Και με 15 συμμετοχές, αυτόματα είναι ανανέωση. Αυτό δεν το βγάλατε όμως. Δεν γράφτηκε πουθενά. Όμως, τώρα το εγώ πρώτη μετά φορά το ακούω. Το κάνεις ένα μισό, στο μισό την πρόταση, είναι σαν να του λες αδερφέ, take it or leave it. Αυτό το είπα. Αυτό είπα. We don't care. Okay. Από ό,τι προκύπτει, ήθελε ο Βιερίνη να μιλήσει. Πρόσωπο ναι, με πρόσωπο με τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν και μετά γιατί Ελλάδα συντηρείται. Ναι, μετά ο Βιερίνια το συντηρεί στο θέμα, το περιβάλλον Βιερίνια ή εμείς, ας πούμε, ο κόσμος και τα λοιπά, επειδή το θέμα πουλάει. Όχι, όσο δεν υπάρχει αδίκημα. Ζήτησε, λέει, να κάνει Skype με τον Ιβάν. Όσο φράφτη δεν υπάρχει. Ε? Ναι, ζήτησε να κάνει Skype. Ναι, θέλει να το λύσει με τον ίδιο τον Ιβάν. Τι να του πει δηλαδή, πρόεδρε, ξέρει. Ο Ιβάν έχει πει υπάρχει. Με πολεμάνε οι Ρουφιάνοι μέσα κτλ. Εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον ίδιο. Γιατί είμαι ο Βιερίνια. Δεν είμαι ο Λιμνιός. Ο Πικυπόκος. Ο Βιερίνια είμαι. Και επειδή είσαι ο Βιερίνια. Πολλές φορές. Γι' αυτό, Ιβάν, θα πάω στον Άρη. Πολλές φορές. Έτσι. Όταν γίνεται σε κάποιον αθλητή ή εργαζόμενο μια πρόταση, δεν σημαίνει ότι θα μείνει πάντα στο τραπέζι. Αν μου γίνει πρόταση με ένα από το Λίμπερο και μου πούνε 5.000 ευρώ το δεκαήμερο και του πω τι λέτε ρε. Ακού λίγο. Εδώ οι άλλοι μου δίνουν 8.000 ευρώ. Ακού λίγο. Άλλο η πρόταση σε σένα, άλλο η πρόταση στο Ζαγόρα. Έτσι. Έχει διαφορά. Όσο και αν θέλετε να το υποτιμήσετε, γιατί έχει γίνει έτσι, η φάσμη, είναι ο Βιερίνια. Είναι ο Βιερίνια. Και είναι άλλο εγώ εδώ ή εσύ, και άλλο είναι ο Γιώργος που είναι και 100 χρόνια και διευθυντής. Είναι διαφορετικό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ένα παίκτη τη σειρά. Και μάλιστα ο περσινό μεγάλο αρχηγό. Ένα, δύο θα του δώσουμε. Σιγά μου δώσει δύο. Γιατί, για ποιο λόγο. Για να. Αυτό. Είναι για να θυμίσει το προηγούμενο το παρελθόν. Από το χουβαρταλί και του Καρυπίδη ο Χρυσάτο και τα μοιράζει τα εκατομμύρια. Ο Καρυπίδη, φίλε, μια χαρά πλήρωσε για τα χρέη των προηγούμενων και τα δικά του και τα όλα και τα πάντα όλα. Και μπράβο, μερικά του λεφτάκια. Κατάπτωση τη εγγυητική. Όχι, εναντίον μα. Τη ΚΑΕ Ιωνικό Κώστα. Για Ρόελαντ Πίετερ Σάφτεναρ και Ευστράτιο Νησιώτη. Κατάπτωση εγγυητικής αποφασίστηκε. Τι εγγυητική έχει, ρε. Τη εγγυητική τη ομάδα. Πού εμένα ρωτά, εσύ είσαι ο ρεπορτέρ μπάσκετ. Για πε. Αυτό. Μερική κατάπτωση. Αναλογική. Αναλογική. Αναλογική σημαίνει ότι πέφτει όλοι και παίρνει 45 ο ένα και 25 ο άλλο. Αυτό σημαίνει αναλογική. Αυτό σημαίνει. Δεν λέει μερική. Αναλογική σου λέει. Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε 2,5 ώρα ή ακόμη. Λοιπόν, φτάσαμε ακριβώς 2. 2 και 2 είναι. Ωραία. 5 η ώρα περισσότερα για όλα μπαουτάρις. Θα έχουμε πάω πάλι Νίκο Στέριο και λοιπά. Κάτι άλλο. Πάω και 7,5 ώρα. Όχι, για πάω και 5. Τι θα πείτε. Εσύ λέτε. Δεν έχω να πω κάτι τώρα. Να κουμπί του Άρη όλο για πάω. Αυτό θα πάρω κάποιο παίχτη. Θα πει σίγουρα θα πει ότι δεν πήρε τον. Καμιά αλήθεια. Τον Φιμπατζίδη και πήρε τον Λιμνιό μισή ώρα ανάλυση. Και αυτό και τον Μιχαηλίδη και τον Τζόλι. Αυτό έχει δίκιο τώρα. Εδώ πριν, αν δεν κάνει λάθο, είπε πριν ότι η Μπεσίκτας για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό στα εκατομμύρια φιλάθλους έκανε αυτό που έκανε. Και εσείς ακριβώς αυτό κάνατε φέτος. Για να δικαιολογήσετε τις απώλειες και τις τεσσάρες κτλ. Βρήκατε ένα φανταστικό εχθρό που σας πολεμούσε και σας έκανε τα πάντα όλα. Τις επιτροπές, τον Αυγενάκη, το ένα το άλλο. Την UEFA. Ενώ τώρα μας λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα με το Βιερίνια εδώ και πόσο καιρό. Την UEFA μάφια. Τι λες, δεν ξέρω. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Την UEFA μάφια πέρσι. Η UEFA μάφια, ναι. Τώρα είναι. Ο Ιταλός ήταν καλός που δεν είναι τα βόλεϊ πέναλτι. Έτσι θέλουμε. Αλλά όχι μόνο ο Παόξης. Όλοι αυτό θέλουμε. Ο Αριανός, ο Παόξης, ο Ηρακλειδέας. Όλοι θέλουν να κερδίσουν. Άμα κερδίζουν, δεν πάνε να μην έχει σφαγεί ο άλλος. Κέρδισα. Εγώ θέλω να κερδίζω με το σπαθί μου. Δεν έχει σπαθί. Ούτε ρόπαλα δεν έχει. Το έχουν πάρει. Λοιπόν, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας. Καλά, περάστε.